Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε στα 11 λεπτάκια μετά από τις 5. Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 σήμερα στην πρώτη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, δεύτερη για το νέο έτος. Χρήσανθος Τσαλτίδης, ο Σονούπου και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα με τον Χρήστο Κιώση. Παρά θα πάμε για τις επόμενες 2 ώρες. Με πολλά πράγματα τα οποία έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα, και αν μας βοηθήσει και η τηλεφωνική επικοινωνία, θα έχουμε και μια συνέντευξη μετά από τις 6. Γίνονται πραγματάκια και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ πλέον, το τελευταίο 24ωρο, μεταγραφικής φύσεως και μη. Θα τα συζητήσουμε καλύτερα και στην πρώτη εκπομπή με τους ρεπόρτερ μας για να μας δώσουν έτσι μια αναλυτική εικόνα του τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην ΚΑΕ Άρης και στο μεταγραφικό που, όπως έχετε διαβάσει από χθες στο About Aris, ο Τολιόπουλος είναι πολύ κοντά στην ομάδα, αλλά και στο διοικητικό, αφού υπάρχουν εξελίξεις, υπάρχουν πρωτοβουλίες που έχουν πάρθει αυτή τη στιγμή από συγκεκριμένες πλευρές προκειμένου να δρομολογηθούν κάποια πράγματα στην ΚΑΕ, με επίκεντρο φυσικά το διοικητικό, αφού, όπως φαίνεται, η υπάρχουσα διοίκηση δεν μπορεί να προχωρήσει με το καράβι στα χέρια της. Θα τα πούμε καλύτερα και η συνέχεια της εκπομπής. Εσύ είσαι το καμάρι, άρι, άρι, ομάδα ξακουστή. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας, μέχρι και τις 6 τουλάχιστον. Μετά τις 6 φαντάζομαι θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές, αν μας βοηθήσει και το πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής. Μια εβδομάδα που ολοκληρώνεται σιγά σιγά και περιμένουμε να φέρει εξελίξεις στο μεταγραφικό για τον Άρη, εκεί όπου γίνονται επαφές, υπάρχουν αναζητήσεις παικτών. Για την ώρα δεν έχουμε κάτι το οποίο να έχει τελεσφορήσει, Χρήστο Κιώση. Είναι ακόμα ανοιχτά πολλά πράγματα. Είναι παίχτες που βρίσκονται κοντά στην ομάδα αυτή τη στιγμή, όπως είναι ο Αλφόνς για παράδειγμα, ο μπακ της Dijon. Είναι περιπτώσεις που εξετάζουν οι άνθρωποι της ομάδας για την επιθετική γραμμή της, είτε για τη θέση του φορ, είτε για τη θέση του δεκαριού, γιατί νομίζω ότι πρέπει να το πει ο Χρήστος Δευτέρα, ότι ο Άρης δεν θα πάρει και δεκάρι και φορ, νομίζω ότι θα πάει σε μία από τις δύο θέσεις για την ενίσχυσή του. Και υπάρχει πλέον και η άμυνα, το κέντρο της άμυνας, το οποίο παίρνει πλέον προτεραιότητα, γραμμή προτεραιότητας, γιατί η αποχώρηση του Μαύραη, ο οποίος μάλιστα σήμερα με μια ανάρτησή του γράφοντας «Ευχαριστώ Αριανάρα», αποχαιρέτησε την ομάδα και τον κόσμο της. Ο Άρης μένει πλέον με τον Δελιζήση, τον Βέλεθ και τον Σόζ, ο οποίος όμως είναι τραυματίας. Αυτή τη στιγμή τραυματίας, βρίσκεται στο στάδιο της αποθεραπείας του ο Πορτογάλος. Δεν υπολογίζεται αυτή τη στιγμή από τον Σάβα Παντελίδη. Δεν νομίζω να υπολογίζεται κιόλας για την επανέναξη του πρωταθλήματος και τουλάχιστον για τον Μάς με την Ξάνθη. Άρα ο Άρης έχει μείνει αυτή τη στιγμή με 2 κεντρικούς αμυντικούς και έτσι είναι φυσιολογικό η ενίσχυση στα στόπερ να αποκτά πλέον έτσι μια μεγάλη προτεραιότητα για τους ανθρώπους της ομάδας που ψάχνονται για έναν παίχτη που θα έρθει και θα προσθεθεί στο κέντρο της άμυνας, με 1-2 περιπτώσεις από την ευρωπαϊκή αγορά να είναι αυτές που έχουν ξεχωρίσει. Για τη συγκεκριμένη θέση ήρθε ο Χρήστος να τους κάνει φασαρία στο στούντιο. Πρέπει να βρούμε καινούριο τραγούδι, φίλε. Δεν ξέρω, δεν έχει. Πάμε πιο το τραγούδι, φίλε. Δεν θα μείνει μόνο με αυτό. Δεν θα μείνει μόνο με αυτό. Δεν πουλεμά τον Μποέμερ, φίλε, αλλά σου εξήγησε με επιχειρηματολογία χθες ποια είναι η σωστή λογική για αυτό. Μετά το. Μετά από όρημη σκέψη και συζήτηση που έκανα με τους ιδιοκτήτες του project All About Aris. Αυτούς που έχουν λόγο στο Τουλίμπερο. Για να το διευκρινίσω. Ναι. Αποφάσισα ότι πέρα ότι πρέπει να φτιάξουμε την καρέκλα, παλεύουν με τις καρέκλες. Εσύ βάζεις το πόδι σου. Βλέπεις πώς κάθομαι. Πάνω στα τέτοια σου. Βλέπεις πώς κάθομαι. Εσύ το βάζεις χθες. Πώς κάθομαι normal. Χθες είχες το πόδι σου πάνω στον μπράτσο. Σχεδόν κάθε μέρα το έχω πάνω στον μπράτσο. Ωραία. Πλήρωσε λοιπόν το ένα μπράτσο που λείπει από εδώ. Και εκείνο δεν είναι δικό. Γιατί αυτό είναι μια παραδοχή ενοχής. Τι, δεν σημαίνει ότι τα χαλάω κιόλας. Φίλε, παλεύουν με τα τέτοια. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα μέσα στο στούντιο της υποδόξης που δεν είμαστε εμείς. Ξέρουμε ότι έχουμε μια εκπομπή, φίλε, μην κάνεις φασαρία. Ναι. Έχουν να πούμε πραγματάκια. Σε ποδόσφαιρο μπάσκετ γίνονται πράγματα. Είναι η αλήθεια. Άνοιξε τον blog μου στις DNA, διαβάσεις. Ανέβασες κιόλας. Μπράβο, ρε. Έχω παίχτες εκεί πέρα, τι αυτό. Αποκαλύψεις προσεκτικά αλλά και γρήγορα. Πάρουμε και τέτοια. Μάλιστα. Όλα. Καλά τα λες. Με φωτογραφίες αυτών που έχουν την ευθύνη. Αλήθεια είναι. Έχει παίξει πολύ αυτή η φωτογραφία από τη σουίτα του Κλεάνθης Βικελίδης. Με Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο και Θόδωρο Καρυπίδη. Θόδωρο Καρυπίδη και Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο. Είναι μια ωραία φωτογραφία που είναι ιδιό του. Ναι. Άλλη μία υπάρχει σε ένα καλοκαιρινό παιχνίδι. Μάλιστα. Και μια υπάρχει και στο Μάτς Κυπέλλου με τον Μπάξο Ντουμπά. Ναι, που γελάνε. Και μια υπάρχει και στο ΟΑΚΑ, πριν το ΟΑΕΚΑΡΙΣ. Που
κοιτάνε κάτι στο κινητό και επίσης γελάνε. Τη σύνθεση που κατέβασε ο Ερέρα με μπάσα στο βλέποντας μάλλον τον μπάσα να παίζει και πρέπει να κλαίνε, όχι να γελάνε. Ναι. Πάντως με Παντελίδη δεν γελάνε καθόλου από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Ας ελπίζουν να γελάσουν από το πρώτο παιχνίδι του 19 και έπειτα. Πολύ κρίσιμο μάτς, φίλε. Ποιο είναι, τι εννοείς πολύ κρίσιμο? Για μένα το μάτς με την Ξάνθη. Είναι κομβικό. Είναι κομβικό αρκετά. Έτσι όπως τα κάναμε. Ναι. Είναι, θα έλεγα. Τέλος πάντων. Έχουμε μέρες ακόμα μέχρι εκείνο το παιχνίδι, είναι η αλήθεια. Εντάξει, την επόμενη εβδομάδα είναι. Από την επόμενη Δευτέρα κιόλας η ομάδα θα μπει σε διαδικασία προετοιμασίας για το μάτς με την ομάδα της Θράκης. Ελπίζω να μην έχει τέτοιο καιρό που έχει τώρα από σήμερα στην Ξάνθη με την επόμενη εβδομάδα. Δεν νομίζω να μας βοηθήσει και ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια. Έχει ακόμα μέρες για να το δει. Για την ώρα προπονήσεις στο Ρήσιο. Γλιτώσαν από χειρματινή βέβαια ποδοσφαιριστές σήμερα. Αλλά έχει μπόλικη δουλειά και έχει και μπόλικη δουλειά κυρίως αυτές τις μέρες στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Περίμενε ο Παντελίτης τη διακοπή για να δώσει λίγο έμφαση παραπάνω σε αυτό το κομμάτι και το πράττει τώρα αυτές τις ημέρες και ειδικά μετά την επιστροφή της ομάδας από την πρωτοχρονιά. Και θα το κάνει τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή. Από Δευτέρα λίγο θα ρίξει κάπως την ένταση όσον αφορά τη φυσική κατάσταση και θα πάει περισσότερο στην τακτική, γιατί θα υπάρχει και ένα δύσκολο παιχνίδι για το οποίο θα πρέπει να προετοιμάσει την ομάδα του, ελπίζοντας ότι αυτό θα το κάνει έχοντας ενδεχομένως και έναν ποδοσφαιριστή καινούριο στη διάθεσή του. Ο προπονητής του Άρη. Έναν μίνιμουμ, εγώ σου λέω. Εντάξει, γιατί τώρα το είπες το μίνιμουμ. Μίνιμουμ, ναι. Θες παραπάνω. Okay. Δύο, θέλω τουλάχιστον. Δύο θες τουλάχιστον. Δεν ξέρω κατά πόσο μέχρι την Κυριακή θα μπορέσει να κλείσει δύο. Και Κυριακή. Μέχρι την Κυριακή. Α, το κλείσει μέχρι την Τετάρτη. Γιατί δεν μπορεί να πέγα με Τετάρτη. Πέμπτη Παρασκευή, Σαββάτο, να κάνει να παίξει. Τι, να πέρασε εργομετρικά. Σιγάρε, φίλε. Πώς το κάνετε έτσι? Τι είναι, μπάλαπε. Άμα είναι ενεργός, δηλαδή δεν κατάλαβα. Έρχεται την Παρασκευή και μέσα Σάββατο. Στο μπάσκετ δεν λες τίποτα που ο Λιόπουλος θα παίξει. Το μπάσκετ είναι διαφορετικό, Χρυσό. Γιατί είναι διαφορετικό? Επειδή παίζεται σε κλειστό. Τι σχέση έχει το κλειστό και το ανοιχτό? Φίλε, αν ο παίκτης είναι ενεργός, έχει φυσική κατάσταση. Μη φωνάζει. Εγώ φωνάζω, δεν κουβαίνω. Μια χαρά είμαι εγώ. Εσύ φωνάζει και κρασάρι. Πες του ότι εγώ εμένα είναι κανονικά και αυτόν κρασάρι το μικρόφωνο. Με την εξαιρετική μπλούζα σου σήμερα. Πολύ ωραίο σήμερα. Λοιπόν, σαν παγωτατζή. Σαν κουραμπιέ. Κουραμπιέ με είπε. Με είπε κουραμπιέ. Ναι. Όπα. Τι. Α, όχι. Παρακαλώ, ο Τέ να μην με καλεί αυτές τις ώρες. Α, ο Τέ είναι αυτός. 13-8-88, ο Τέ δεν είναι, ρε φίλε. Ο Τέ είναι. Ναι, λογικά. Να μην με καλούν τέτοιες ώρες που έχω εκπομπή. Δεν ξέρουμε τι έχει εκπομπή. Να το ξέρανε. Τι η μεγαλύτερη εταιρεία πληροφοριών είναι. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, ωραίος ο καφές. Οι παίκτες που πρέπει να πάρεις, όπως εξηγώ, τα εξηγώ ωραία και στο blog μου, είναι παίκτες οι οποίοι είναι ενεργοί στις ομάδες τους αυτή αυτό. Τη στιγμή. Ενεργοί. Και είναι από τα βασικά κριτήρια. Το ενεργός τι σημαίνει? Το ενεργός, ποιος να σου πω, ο Μαυράη, ας πούμε, στον Άρη, ήταν ενεργός. Δεν ήταν βασικός, αλλά ήταν ενεργός. Ο Βαλεριάνος δεν είναι βασικός, αλλά είναι ενεργός. Τέτοιος ο Νασλίδης, συγγνώμη, εκλογικό, αν είναι, είναι ο Βέλεθ, θα φύγει από την ομάδα του για να έρθει? Ποτέ δεν θα φύγει. Μπορεί να πει ότι φεύγω, δεν θέλω. Ναι, φίλε, υπάρχει και μια δυο τέτοιες. Υπάρχουν μια δυο τέτοιες περιπτώσεις, αλλά είναι πολύ σπάνιες και πρέπει να δώσεις πολλά λεφτά για να τον πάρεις. Όπως ας πούμε, για να πάρεις ένα τέτοιο παίκτη, ναι. Τον Βέλεθ, θες στόπερ, δεν είπες θες στόπερ. Θες στόπερ, ναι. Θέλω λοιπόν να πάρω τον Βέλεθ της Πατσούκα. Πατσούκα. Ας την Πατσούκα, γιατί είναι στην Λατινική Αμερική, πες σε μια ομάδα στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Αγγλία. Ναι. Θέλω να πάρω λοιπόν τον Βέλεθ της, ο Αλφόνς που παίζει, για να πω ομάδα από τη Γαλλία. Στην Τιζόν. Αλλά παίζει αυτός κανονικά. Είναι σε όλα τα μάτς βασικός. Είναι καλός παίκτης. Πέντε συμμετοχές. Η Ντιζόν, ναι. Δεν θα ζητήσει λεφτά. Πολλά. Θα ζητήσει. Όχι, θα ζητήσει 50 χιλιάρικα που άφησε το Μαυράη. Θα ζητήσει πολλά λεφτά. Άρα, αναγκαστικά δεν πας να πάρεις τέτοιο παίκτη. Σωστά. Πας να πάρεις λοιπόν ένα παίκτη ο οποίος ναι, μεν είναι στη 18 των ομάδων. Ναι, μεν είναι ενεργός. Ναι, μεν έχει κάνει προετοιμασία. Παίζει κανονικά. Έχει κλπ. Αλλά έχει 5 συμμετοχές, δεν έχει 15 συμμετοχές. Αυτό είναι το target group σου αυτή τη στιγμή. Θες ποδοσφαιρικό με εξαίρεση, που να έχουν... με εξαίρεση έναν. Για να το θέσω πιο με εξαίρεση έναν, ναι. Παίκτη. Το δεκάρι. Λοιπόν, για να το θέσω πιο το απλά. Το οποίο έχει κανονικά συμμετοχές, ναι. Και πας να τον πάρεις κανονικά με τις συμμετοχές γιατί έχει buy out. Όπως και να έχει θες παίκτες με αγωνιστικό ρυθμό.
Η ουσία εκεί είναι. Ναι, φίλε. Αυτό είναι που θα τον βοηθήσει να μπει από την Παρασκευή να έρθει να μπει το Σάββατο για παράδειγμα. Εγώ το συγκεκριμενοποιώ για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Γιατί ακούω διάφορους οι οποίοι είτε είναι άσχετοι, ναι, είτε είναι εμπαθείς, δηλαδή το κάνουν στοχευμένα. Οι περισσότεροι όμως είναι, έχουν άγνοια. Ο κόσμος μπαίνει σε ένα τρυπάκι από διάφορους οι οποίοι πραγματικά έχουν ως στόχο να πλήξουν την ομάδα και να καλλιεργήσουν ισοστρέφεια, που τους βάζει στο τρυπάκι, ποιο τρυπάκι τους βάζει. 1η Ιανουαρίου έπρεπε να έχεις εδώ 5 μεταγραφές. Πολύ ωραία. Επίσης εγώ λέω ότι 3 Ιανουαρίου έπρεπε να έχει λυθεί το θέμα του μπαν στο μπάσκετ. Βρες μου τα 600. Ποια. Τα 600 χιλιάρικα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Προφανώς και δεν είναι εύκολο. Και πολύ εύκολα το λέω στα λόγια, όπως πολύ εύκολα το θέμα στο μπάσκετ είναι, για να το συνδέσω, ότι αυτή την υπόσχεση την έχει κάνει ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτοχος. Δεν την έχει κάνει ο Τσιριμίντζουλας 3, ο οποίος αυτό που τον νοιάζει είναι η ομάδα να, έχει, να πάρει μεταγραφές, να βγει στην Ευρώπη, να μην αποκλειστεί κτλ. Το ιδανικό στο ποδόσφαιρο είναι αυτό το οποίο λες εσύ. Το να έρθουν πρώτοι 2 του Γενάρη ποδοσφαιριστές. Έτσι είναι το δεν σωστό. Δεν υπάρχει ιδανικό λοιπόν στο ποδόσφαιρο. Ας ξυπνήσουμε. 1η του Γενάρη, ούτε καν η Ρεάλ και η Μπάρτσα δεν έχουν κάνει μεταγραφές τέτοιου είδους. 2 του Γενάρη τη Τσέλσι πήρε τον Πούλισιτς. Ωραία. Πόσοι παίκτες είναι αυτοί. Τι? Πες μου άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Έξε, πήρε πόλεις. Ο Ολυμπιακός λοιπόν τον Σολδάνο και έδωσε λεφτά. Έδωσε λεφτά. Άρα δεν είναι η κατηγορία που λέω εγώ για τον Άρη. Πάμε λίγο να προσγειωθούμε. Είναι η κατηγορία του έχω πολλά λεφτά, πάω σε μια ομάδα και επειδή έχω πολλά λεφτά, πάω σε μια ομάδα και αγοράζω ένα ποδοσφαιριστή. Όπως έκανε με τον Μασούρα από τον Εύρη. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Μπορούμε, ναι, okay. Να πάμε ρεαλιστικά ή να πούμε όχι να βρει ο Καρυπίδη. Να κάνουμε μια ρεαλιστική κουβέντα τι γίνεται πραγματικά ή να μιλάμε για το τι θα έπρεπε να γίνεται. Ναι. Γιατί στον Άρη τα τελευταία χρόνια μιλάμε για το τι θα έπρεπε να γίνεται. Να έρθει ένας επενδυτής μεγάλος. Ποιος δεν το θέλει. Ποιος δεν το θέλει. Να πενταπλασιάσω τα χτυπήματά μου στο Λαμπαοτάρης. Να δεκαπλασιάσω τις ακροαματικότητες μου στο Λίμπερο. Να δίνουμε εισιτήριο για το παιχνίδι Άρης Πανετολικός και να γίνεται εδώ πανικός. Ποιος δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Εννοείται. Να μιλήσουμε ρεαλιστικά όμως. Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε. Ο Άρης αυτή τη στιγμή μπορεί να διαθέσει και ένα μικρό ποσό. 50-100 χιλιάρικα. Ισχύει. Για να πάρει κάποιον παίκτη εφόσον το θέλει. Έτσι. Και να πάρει και καλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι στα 150 με 200 χιλιάρικα. Εκεί είναι το ταβάνι, έτσι, το 200. Δηλαδή για τον παίκτη το δεκάρι το δίνει το ποσό. Ναι. Μπορεί να διαθέσει τέτοια ποσά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα σου πω κάτι, και με τέτοια ποσά μπορείς να βρεις και πολύ αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Ναι, το καλοκαίρι. Και το Γενάρη. Το Γενάρη θα πρέπει να συντρέχουν ειδικές συνθήκες. Άρα τι θα πρέπει να γίνει. Να έχεις κάνει καλή προετοιμασία. Ο κύριος Διαμαντόπουλος λοιπόν που του έχει ανατεθεί το συγκεκριμένο κομμάτι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος και με την περίπτωση του Αλφόνς μου δείχνει ότι είναι. Καλά, δεν ξεκίνησα τώρα να ψάχνουν παίχτες. Αυτό λέω. Ναι. Ο άλλος νομίζει όμως ότι ξεκινάς τώρα. Δεν ψάχνεις τώρα. Και γίνεται κάτι που παρόμοιο γίνεται το καλοκαίρι. Τι γίνεται το καλοκαίρι, ναι. Πότε θα έρθουν οι παίχτες, φτάσαμε μέσα Ιουνίου. Ιούνιο, έφυγε ο Πλατέλας. Πότε θα έρθουν οι παίχτες. Ήρθαν οι παίχτες μετά. Ηρεμήσαμε. Για να θέσω ένα παράδειγμα, α πούμε. Κάτσε να το τελειώσω. Ναι, τέλειωσε. Δεν θα έρθει ο Γιατάρα. Εντάξει, λοιπόν. Εγώ σου λέω, σαν παράδειγμα, άλλο τι θα γίνει. Ναι. Άρα. Εγώ αυτό που θέλω από τον Διαμαντόπουλο είναι να είναι προετοιμασμένος, να έχουν γίνει επαφές. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί να πάρουν και απρόπτα. Ναι. Δηλαδή να μου έχει πει ο Γιαταρά παράδειγμα, ναι έρχομαι, και χθες να μου είπε δεν έρχομαι. Ναι. Γίνεται αυτό το πράγμα στο ποδόσφαιρο. Είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Μην τα ξαναλέμε. Έχουμε δει παίκτες να σηκώνουν τη φανέλα παρουσίαση και να μην υπογράφουν μετά. Βόκολος. Ο Βόκολος, βέβαια. Και άλλες πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ξέρω, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, ήταν ένας μαυρούλης που είχε έρθει στον Άρη, υπέγραψε. Όλα κανονικά και με τον νόμο κτλ. Και μετά παίρνει τηλέφωνο ο Πανταζής και λέει: παιδιά, άκυρη μεταγραφή, έχει πατήτητα Β. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τον λένε. Το ποδοσφαιριστή μου είναι εκεί στα γραφεία, γι' αυτό το ξέρω. Φυσικά δεν βγήκε προς τα έξω ότι το παιδί έχει αυτό το πράγμα, προς Θεού, έτσι. Γιατί υπάρχει και το ανθρώπινο στοιχείο. Όμως είναι μια μεταγραφή. Δεν σου λέω. Λοιπόν, υπάρχει. Σας λέω όμως. Εκείνη λοιπόν τη μέρα, την άλλη μέρα άκουσα 20 διαφορετικούς ανθρώπους λένε ότι δεν είχαν λεφτά να του δώσουν την προκαταβολή, γι' αυτό έφυγε. Και αυτό έφυγε γιατί είχε πει πάτη δαβίτα. Αλλά δεν αφήνει να το πει να ξεφτυλίσει το παιδί επειδή υπάρχουν 20 καθυστερημένοι. Όπα. Τι όπα, ξόπα. Γιατί αυτοί είναι ψεύτες, ρε φίλε.
Αυτοί είναι ψεύτες. Αυτός είναι ψεύτης. Ναι. Γι' αυτόν πρέπει να πας και να του το κολλήσεις στη μάπα μετά, να δούμε τι θα πει. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί τώρα. Μας ενδιαφέρει να ενισχυθεί η ομάδα. Σίγουρα. Προσεκτικά και γρήγορα. Γρήγορα είναι το πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Και για να θέσω το παράδειγμα, πήγα να αναφέρω πριν. Ο Γιατάρα, που ακούστηκε και υπάρχει σαν περίπτωση, okay, άσχετα τι θα γίνει από εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προκύψει για τον Άρη, ας πούμε, τον προηγούμενο μήνα. Ο Γιατάρα συγκεκριμένα είναι ένας παίκτης που υπάρχει στη λίστα των ανθρώπων του Άρη τουλάχιστον 4 μήνες. Τον ξέραν, τον είχαν υπόψη τους, κάνανε μια κρούση. Οκ. Okay. Έτσι. Για να καταλάβετε λίγο πώς λειτουργεί. Εντάξει, ψάχνουν καιρό πριν, έχουν κάποια ονόματα. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να περιμένουν και μέχρι το Γενάρη προκειμένου να προχωρήσουν κάποιες διαδικασίες ή κάποιες επαφές, ας πούμε. Καταρχήν δεν έρχεται κανένας παίκτης πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ναι. Πριν την 1η Γενάρη, καταρχήν γιατί έχουν αυτοί που έχουν συμβόλαια. Τι θα κάνουνε. Θα πάει στην ομάδα πριν τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις 22-23 Δεκέμβρη και θα τους πει λύστε μου το συμβόλαιο. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Σε καμία των περιπτώσεων. Γιατί του πει η ομάδα, τι, σου χρωστώ την τελευταία δόση. Α, θα μου τη χαρίσεις. Υπάρχουν κάποιες ισορροπίες λοιπόν που δεν γίνεται να αλλάξουν. Τώρα, αν είσαι η Chelsea και έχεις να δώσεις 50 εκατομμύρια, αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Οκ. Okay. Τότε αλλάζουν τα πράγματα. Αν είσαι Ολυμπιακός και έχεις το Μαρινάκι και καμιά 400 χρόνια παίρνεις τα λεφτά του Champions League, μπορείς να πάρεις να δώσεις 1,5 εκατομμύριο για τον Σολδάνο, όπως το λένε αυτό, και να τον πάρεις. Ο Άρης δεν είναι τέτοια περίπτωση. Ο Άρης, λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο θέλω είναι να έχουν δουλέψει ώστε αυτές τις μέρες, τις επόμενες 3-4 μέρες, να αρχίσουν να ανακοινώνουν ονόματα. Να αρχίσουν τις επόμενες 3-4 μέρες. Όχι βέβαια να φτάσουμε 30 Ιανουαρίου. Γιατί τότε θα υπάρχει μεν το προσεκτικά υπό μία έννοια. Αλλά το αργά. Αλλά θα είναι το αργά. Γιατί θα έχεις δώσει και 3 μάτς μέχρι τότε. Σωστά. Εγώ λοιπόν θέλω με την Ξάνθη να έχω 2-3 παίκτες. Αν γίνεται το στόπερ τον Αλφόνς που φαίνεται ότι πάει καλά να τελειώσει το θέμα θετικά. Και ίσως και το αριστερό μπακ. Και από εκεί και έπειτα το δεκάρι, και αν δεν προχωρήσει με αυτό το δεκάρι που λέω, πάρεις four. Να πάρεις ένα παίκτη επιθετικό. Υπάρχει ναι. Stand-by 4, ο οποίος όμως με βάση αυτά που πιστεύουν ο προπονητής και ο αθλητικός διευθυντής, είναι προτιμότερο να πάρεις το δεκάρι, που είναι πολύ αξιόλογος ποδοσφαιριστής, θα το καταλάβετε εφόσον γίνει, αν δεν γίνει, δεν υπάρχει καμιά ουσία. Για να μην λέτε, κάποιοι βγήκατε χθες ότι εγώ ξέρω μετά και δεν λέω πράγματα, έτσι να ξέρετε. Γιατί... Εγώ ξέρω αρκετές φορές πράγματα, ωραία, τα οποία όμως δεν πρέπει να υποθούν, έτσι, για να πάει μετά ο Φουφουτιακός, έτσι, και να τον πάρει αυτός. Έτσι. Και αν αποκτηθεί δεκάρι, αυτό θα σημαίνει, παιδιά, ότι και ο Ντιγκινή θα πάει πιο μπροστά. Θα έτσι. Πάει ο Ντιγκινή πιο μπροστά, θα είναι και ο Γιουνές. Και θα έχει δύο επιλογές εκεί. Έτσι. Εσύ όσο την κοινή, τουλάχιστον στα τελευταία δύο παιχνίδια σε προτάσεις με κύπελο, έδειξε ότι τον γκολ το έχει, άμα παίζει μπροστά. Είναι η αλήθεια. Έχει αυτή την κάθετη κίνηση μέσα στην περιοχή, το ξεπέταγμα ανάμεσα στα στόπερ για να κάνει γκολ. Και σου έχω πει για τον Ντιγκινή, ότι για μένα εκτός έδρας είναι ιδανικός να ξεκινάει αυτός εκεί. Και με αυτή τη λογική, και εντός, γιατί όχι. Και με αυτή τη λογική σκέφτονται και στον Άρη να πάρουν ένα δεκάρι. Λοιπόν, 5:30 φτάσαμε, θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί μας είναι το Alter Ego. Έτσι, το ρεβελιόν μπορεί να πέρασε, αλλά το 19 πρέπει να σας βρει καλό ντυμένους. Γι' αυτό λοιπόν θα πάτε στα 3 καταστήματα που έχετε Alter Ego. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά και Παύλου Μελά 36 στο κέντρο της πόλης και alterego-fashion.gr. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με ποδόσφαιρο αλλά και μπάσκετ. Λίμπερο 107,4. Αλήθεια λες. All About Action Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήστανο Τσαλτίδης μέχρι τις 6. Νίκος Παδόπουλος μέχρι τις 7. Πίσω το μικρόφωνο. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Θα ανοίξουμε συνέχεια και τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε με μπάλα ή με μπάσκετ, φίλε. Με μπάλα. Τι, αφού δεν είπαμε τίποτα ακόμα. Με μπάλα. Από με μπάλα. Πόσα έχουμε να πούμε. Ωραία, άντε, πες μας το δεκάρι, το όνομα, ηλικία. Ποιο είναι το καλό του πόδι. Τι εθνικότητα. Μιλάμε έτσι. Είναι πολύ καλός παίκτης. Αυτό σου λέω μόνο. Καλός παίκτης. Έχεις να περάσει τον Άρη. Όχι. Έχει ξαναπεράσει τον Άρη, όχι. Σιγά μην μου κάνεις και ανάκριση τώρα. Οπα, να τα. Εδώ χτυπήσαμε φλέβα τώρα. Εδώ κάτι... Όχι. Α, καλά, όχι και μετά. Δεν έχει περάσει. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτό το center for παίζει.
Καλό. Μπορείτε να μου στείλετε λίγο το βιντεάκι που κυκλοφορεί από το μακελιό. Γιατί είναι μόνο αποσπάσματα. Όλο το βιντεάκι μπορείτε να μου το στείλετε. Τι όλο, γιατί είναι ολόκληρο και. Κανονικό. Τι κανονικό. Βίντεο. Πόση ώρα έφτασε. 5 λεπτά. 5? Ναι. Δεν κουράστηκε. Πεντάλεπτο, Μην ξέρουμε για σένα, Νίκο. Τα 5 λεπτά δεν είναι πολύ για μας. Εντάξει. Από ένα σημείο και μετά. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Τι λέγαμε. Τι λέγαμε. Λέγαμε για το στόπερ. Ναι. Ο οποίος στόπερ είναι καλή περίπτωση και αυτός. Ο ναι. οποίος με τον οποίο ασχολούνται στην ομάδα. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτοί οι ποδοσφαιριστές, γιατί είναι και ένα παιχνίδι με τους μάνατζερ, θα δεχθούν να έρθουν με λογικά λεφτά στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου. Να. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο Άρης δεν έχει σκοπό να τους περιμένει μέχρι τις 30 του μήνα. Να. Έτσι. Αλλά είναι ένα ζήτημα αυτό. Παιδιά, οι διαπραγματεύσεις στο ποδόσφαιρο δεν είναι εύκολες. Δεν είναι football manager. Είναι πολύ εύκολα, λέτε αρκετοί. Έπρεπε ήδη να έχουμε τρεις παίκτες. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι καθόλου απλό. Από την άλλη, γι' αυτό υπάρχει αθλητικός διευθυντής. Να έχει δρομολογήσει όλες εκείνες τις ενέργειες, ώστε τις πρώτες μέρες αυτές του Ιανουαρίου, τις 2, 3, 4, 5, 6, 7 του μηνός, να τελειώνει τα ζητήματα. Άρα εγώ περιμένω από τον κύριο Διαμαντόπουλο, μέχρι τις 10 του μήνα, να έχουμε απτά αποτελέσματα και άλλωστε και η ενημέρωση που υπήρχε από την ΠΑΕ Άρης ήταν ότι μέχρι τη Δευτέρα που μας έρχεται ναι. θα έχουν τελειώσει 2 μεταγραφές. Ελπίζουμε λοιπόν αυτή η ενημέρωση που υπήρξε από την ΠΑΕ, γιατί αυτοί μιλάνε με τους ποδοσφαιριστές και τους εκπροσώπους τους, θα γίνει πραγματικότητα. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο λύθηκε το θέμα του Μαύραη. Μου δείχνουν ότι, που μου το δείξαν και το καλοκαίρι, ότι στο θέμα των διαπραγματεύσεων μπορούν να κατεβάσουν τιμές και ξέρω περιπτώσεις ποδοσφαιριστών όπως ο Μενέντεθ, σας λέω ονόματα, δεν σας λέω αόριστα, με άλλα λεφτά προτάθηκε και με άλλα λεφτά θα έρχονταν στον Άρη και όταν ανέλαβε ο Διαμαντόπουλος έκλεισε με άλλα χρήματα. Και η πληροφόρηση αυτή έχει να κάνει όχι μόνο από την πλευρά του Άρη, δηλαδή από αυτόν που πληρώνει, ναι. αλλά και από την πλευρά των εκπροσώπων των παικτών. Και όταν ο εκπρόσωπος του παίκτη σου λέει ζητάμε 180 και συμφωνήσαμε. Και έρχεται ο Διαμαντόπουλος και τον κλείνει στα 130, παράδειγμα λέω τώρα, δεν είναι αυτά τα ποσά, έτσι. Τότε για μένα αυτό σημαίνει κάτι για την ομάδα. Τώρα αν σε άλλη μεταγραφή ζητάνε 180 και είναι 250, αν το μάθουμε θα σας το πούμε, να ξέρετε. Δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμή στον Άρη. Το καλοκαίρι ο Άρης έκανε άκρος επιτυχημένες μεταγραφές και άκρος αποτυχημένες μεταγραφές. Έκανε μεταγραφές όπως του Ματέο, όπως του Κουέστα, όπως του Βέλεθ, όπως του Μπρούνο Γκάμα. Έτσι. Που... Όπως του Σιώπη. Πήγα στους ξένους, γιατί οι Έλληνες είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Και έκανε και μεταγραφές όπως του... Γιατί δεν τους ξέρεις, ρε φίλε, αυτό εννοώ. Παίκτες που έρχονται πρώτη φορά εδώ. Δεν μπορούν να σου έχουν και όλοι, ρε Χρήστα, εντάξει. Ναι. Και όπως ο Κολάσο και ο Μαυράη, που δεν πιάσανε. Ναι. Υπάρχει κάτι στο μεσοδιάστημα, στη μέση που είναι ο Μπάς, ας πούμε. Ναι. Ο Μενέντεθ ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα, είναι ψιλοβελτιωμένος. Ψιλό όμως. Θέλεις παίκτη εκεί. Ο Ματίγια, που δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Δεν μπορώ να... στο μυαλό μου να καταλήξω τι γίνεται. Ολοκληρώνεται και το συμβόλαιό του καλοκαίρι. Με το συγκεκριμένο. Καλά, το καλοκαίρι. Έχει και οψιόν, βέβαια. Το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Άλλο αυτό. Γενικά, δεν μπορώ να πω όμως ότι πήγαμε και πήραμε παλτά. Ο Γιουνές έχει 6 γκολ. Έχει χάσει όμως 2 πέναλτι. Ο Ντιγκινί είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Ποδοσφαιριστή. Άρα, δεν μπορώ να πω, γιατί ήρθαν και πολλοί. Μετά μπαίνει το θέμα της χημίας. Μπαίνει το θέμα του πώς μπορούν να συνεργαστούν ως ομάδα. Μπαίνει θέμα προπονητή. Άρα, στις επιλογές, στις μεταγραφικές... Δεν μπορώ να βάλω αρνητικό πρόσημο. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι πάμε προς το θετικό πρόσημο. Τώρα, αν όλοι αυτοί δεν είναι ομάδα, είναι άλλο ζήτημα, άλλο θέμα. Έτσι. Περιμένω το καλοκαίρι για να κριθεί και πάλι το συγκεκριμένο κομματί, αλλά το Γενάρη είναι κάτι άλλο. Το Γενάρη δεν έχω την πολυτέλεια να μην μου βγει ο Χριστουγεννιάτικος Μαυράη.
Δεν έχω την πολυτέλεια να μην μου βγει το δεκάρι. Δεν έχω την πολυτέλεια να μην μου βγει ο Αλφόνς ή το αριστερό μπακ. Το Γενάρη, αν με το καλό έρθουν 4-5 ποδοσφαιριστές, γιατί μάλλον πάμε στους 4 συν 1 σίγουρα. 4 σίγουροι συν 1. Και ενδεχομένως, σας λέω σήμερα, και ένας ακόμα, το οποίος όμως δεν θα είναι για βασικός, για άλλη θέση. Αν λοιπόν πάμε στους 4 συν 1 τον Ιανουάριο, οι 3 θα πρέπει να σου βγουν στο 100% και ο ένας να είναι καλούτσικος. Γιατί για διαφορετικά, για να πετύχεις το στόχο σου, θα πρέπει αυτοί που είναι ήδη εδώ να κάνουν πολλά παραπάνω από αυτά που κάνανε μέχρι τώρα. Θα πρέπει από το παιχνίδι της Ξάνθης και έπειτα να δούμε έναν άλλο σιώπη. Ή μάλλον να δούμε το σιώπη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό μέχρι τη φάση του πέναλτη. Θα πρέπει να δούμε το Δελιζήσι που υπήρχε μέχρι το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να δούμε τον Ματέο Γκαρσία των πρώτων 10 αγωνιστικών, 7-8 αγωνιστικών μάλλον, και όχι αυτόν που παρουσιάστηκε μετά. Και το πιστεύω για τον Ματέο, θα τον δούμε μετά την ξεκούραση που είχε αυτό το διάστημα. Αν λοιπόν βελτιώσουν την απόδοσή τους αυτοί οι ποδοσφαιριστές και έρθουν οι 2-3-4 που θα έρθουν τώρα το Γενάρη και μου καλύψουν τα κενά που υπάρχουν σε συγκεκριμένες θέσεις, τα δύο ακραία μπακ, το 8-10 ή υποσυνθήκες στο φορ, τότε ο Άρης θεωρώ ότι θα βγει στην Ευρώπη και θα βγει και άνετα. Αν αυτοί οι παίκτες έρθουν και δεν πιάσουν και είναι μία από τα ίδια, τότε σίγουρα δεν θα βγούμε στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν είναι crucial η επιλογή. Κρίσιμη. Η επιλογή, βάζω 2-3 τέτοιες λέξεις για να πετάγονται κάποιοι που τους παίρνουν ύπνο σιγά σιγά, ναι. Γιατί μερικές φορές σε παίρνουν ύπνος, πετάω 2-3 τέτοια για να ξυπνάνε. Λοιπόν, γι' αυτό είναι πολύ σημαντική λοιπόν η μεταγραφική περίοδος αυτή για τον Άρη. Και χωρίς περιθώριο λάθος. Ναι. Θες να το βάλεις ως τεστ για το Διαμαντόπουλο, βάλτο. Βάλτο. Είναι, για μένα είναι. Βάλτο. Δεν τον φοβάμαι στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων κτλ. Γιατί το έχει αποδείξει. Ούτε εγώ. Το έχει αποδείξει. Με το Μαύρα δηλαδή, ήταν. Αν δεν είσαι εμπαθής μαζί του, αν δεν είσαι εμπαθής μαζί του, το βλέπεις. Με το Μαύρα το λέγαμε και χθες. Ότι χειρίστηκε πάρα πολύ. Το θέμα είναι η επιλογή. Γιατί εγώ έχω την απέτηση από τον Διαμαντόπουλο και τον κάθε Διαμαντόπουλο, από τον κάθε αθλητικό μου διευθυντή. Αυτό που δεν είδα εγώ και εσύ και ο απλός φίλος με το Μαύρα ή το καλοκαίρι. Δηλαδή. Ότι το παιδί αυτό θα έρθει, αλλά για συγκεκριμένους λόγους δεν μπορεί να πετύχει εδώ. Ναι. Αυτό που δεν βλέπω εγώ με τον Κολάσο, που εγώ παίρνω τον Κολάσο και αυτό που βλέπω είναι το φως από την Μπόκα. Μέχρι και αυτό και ο κόσμος δεν το βλέπει. Γιατί το καλοκαίρι, θυμίζω, φίλοι ακροατές και αναγνώστες, αν θέλετε να είστε τίμοι με τους εαυτούς σας, πανηγυρίζατε με τον Κολάσο και ρίχνατε μπινελίκια με τον Ματέο Γκαρσία. Φίλοι ακροατές και φίλοι αναγνώστες. Στο Messenger μου τα έχω τα μηνύματα. Ποιο είναι αυτό το παιδάκι που παίρνουμε δανεικό? Καλά, με δανεικούς 21χρονους θα παίξει ο Άρης. Τώρα βρίζετε κάποιοι το Μαυράι. Το Σεπτέμβριο όμως που ήρθε, αποθέωση. Υπάρχουν και οι άλλοι, οι ακόμα λιγότερο έντιμοι, οι οποίοι λέγατε και γράφατε για το σιώπι. Καρυπίδη, φέρε την πεκτάρα αυτό, το σιώπι. Τώρα, καλά ρε με το σιώπι που πας ρε τον 1.50 αμυντικό χαφ. Αυτό δεν είναι τίμιο. Αυτό δεν είναι τίμιο. Και φυσικά πάντα οι δημοσιογράφοι το ένα το άλλο να αναβρίζετε. Εγώ το παραδέχομαι. Εγώ δεν είμαι αθλητικός διευθυντής. Εγώ δεν κάνω έρευνα αγοράς για τους ποδοσφαιριστές. Εγώ δεν μαθαίνω στοιχεία για το αν είναι, γιατί αν πάρει πάρεις ένα παίκτη, δεν κοιτάς μόνο αν κάνει 150 χιλιάρικα. Πριν πάρεις ένα παίκτη, πρέπει να τον ψάξεις. Πώς είναι η συμπεριφορά του μέσα στα αποδυτήρια, αν έχει τραυματισμούς, πώς λειτουργεί στο εξωτερικό.
Γιατί η περίπτωση του Μαυράη για μένα είναι αυτό. Ένας παίκτης Αλβανός λέει. Ναι, Αλβανός, οκ. Okay. 10 χρόνια έχει παίξει μόνο στη Γερμανία. Πουθενά άλλου δεν έχει παίξει. Αν θυμάμαι καλά. Και είχε να παίξει 6 μήνες όταν ήταν στον Άρη. Ναι, ρε φίλε. Και αυτό είναι σημαντικό κομμάτι. Σίγουρα. Λέμε τώρα και τον Τούρκο. Πώς τον. Βολκάν Σεν. Αυτόν. Έχει 6 μήνες και αυτός. Πεκτάρα είναι ο Βολκάν Σεν. Αλλά. 6 μήνες έχει να παίξει και άλλα 2 χρόνια τον παίζει. Τον Εξτρέμ. Τι σκέφτηκες εσύ. Ή θα μιλάμε πραγματικά, αλλά να αποκτήσουμε εδώ στο Λίμπερο και στο Λαμπαοτάρης και μια σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας και μεταξύ μας. Όχι να μου τον βρίζετε και μετά να μου τον αποθεώνετε και να μου λέτε τα έλεγα εγώ για τον Ματέο Γκαρσία ότι είναι παικτάρα ή το ανάποδο. Να μου αποθεώνετε το Σιώπη και όταν κάνει το λάθος να μου τον βρίζετε και να λέτε σας τα έλεγα εγώ με αυτόν δεν πάμε πουθενά. Να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Να αναπτύξουμε μια σχέση. Δεν φταίνε μόνοι μας και πάτε δημοσιογράφοι. Και φέτος, αυτοί που κρατήσαν χαμηλά την μπάλα, και δεν το λέω για μας, το λέω για όλους σχεδόν, ήταν οι δημοσιογράφοι. Στο 3 στα 3, χαμηλά την μπάλα σας λέγαμε. Η ομάδα δεν είναι για πρωτάθλημα και τέτοια κουραφέξαλα. Θα μου πεις, τι μου έλεγες, ότι η ομάδα θα χάσει τον Πανετολικό ή θα αποκλειστεί τον Εκοτέλο. Όχι βέβαια, δεν το πίστευα. Αλλά πρέπει επιτέλους να αποκτήσουμε μια σχέση ειλικρίνειας. Και είναι αυτό που είπα και στον πρώτο της ΣΚΑΕ και τα μπλέκω συχνά πυκνά. Εγώ του έλεγα για ρεαλισμό και τα μπαν από τον Αύγουστο τα ακούμε και χορηγούς ακούμε και μπαν δεν φεύγουν και χορηγοί δεν έρχονται. Και εκείνος μου έλεγε ο αυτοκράτορας, το brand name του Άρη, το brand name του Άρη έχασε 18 πόντους από την Κίμη. Αν λοιπόν δεν γίνουμε ρεαλιστές και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, όσο πικρό κι αν είναι αυτό το να έχεις ρεαλισμό. Ο Άρης στο μπάσκετ δεν είναι αυτοκράτορας αυτή τη στιγμή. Ήταν ο αυτοκράτορας. Αυτή τη στιγμή ο Άρης στο μπάσκετ μάχεται για να μείνει στην κατηγορία. Και αν πάει με το σπαθί του αυτοκράτορα να δώσει μάχη και ο άλλος έχει δίκτυα κόντιο και κάνα πολυβόλο, όπου πολυβόλο λέγεται ο άνθρωπος με τα γκρι, θα χάσεις. Αν πας όμως ως μονομάχος, υποψιασμένος, ρεαλιστής, με σχέδιο, με τακτική, τακτική σωτηρίας, όχι τακτική αυτοκράτορα, θα σωθείς. Αν στο ποδόσφαιρο πας ρεαλιστικά, απλώς τα ποδαράκια σου στα 150 και 200 χιλιάρικα συμβόλαια που μπορείς να έχεις αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτό μπορείς να έχεις σήμερα που μιλάμε. Και κάνεις ωραίες και προσεκτικές κινήσεις γρήγορα και σωστά. Τότε πέμπτο έκτος και τέταρτο πέμπτος θα βγαίνεις για πλάκα. Και όταν πατήσεις τα ποδαράκια σου με μίνιμου στόχο την Ευρώπη. Εγώ δεν είπα να βγαίνεις ένα από το δέκατος. Και είσαι εκεί πέρα. Να κοιτάξεις να πας και για παραπάνω. Εμείς γυρίσαμε από τη Β' Εθνική που παίζαμε με τα παιδιά που παίζαμε και μπράβο τους που ήταν ειδικών συνδικών και αποστολών και τώρα με άλλες φανέλες είναι προτελευταίοι γιατί και αυτό παίζει τον ρόλο και ποιος διοικεί παίζει ρόλο και ποιος είναι τεχνικός διευθυντής παίζει ρόλο και ποιος είναι προπονητής παίζει ρόλο αλλά και η προσωπικότητα των παιχτών παίζει ρόλο αλλά από μόνη της ο καθένας δεν γίνεται. Ο Καρυπίδης με τον Αναστόπουλο και χωρίς τεχνικό διευθυντή δεν ανεβήκανε. Ενδεχομένως και με καλύτερο υλικό ως μονάδες από ότι την επόμενη σεζόν. Νομίζω, ενδεχομένως. Όχι, εγώ νομίζω ότι ήταν καλύτερο. Ενδεχομένως. Ως μονάδες. Αλλά δεν ήταν υλικό Β' Εθνικής. Ο Καρυπίδης με τον Μυροφορίδη και άλλο υλικό και το Σπανό ανεβήκανε. Οι ίδιοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές με τον Μυροφορίδη στον Ηρακλή με Τόμ όχι δεν ανεβήκανε είναι 18 βαθμούς πίσω προσέξτε με τον Μυροφορίδη άρα κάτι έκανε η διοίκηση κάτι έκανε ο Μυροφορίδης κάτι έκαναν οι παίκτες κάτι κάνει ο προπονητής είναι σύνολο απλά στον Άρη ξέρετε τι κάνουμε. Δεν γουστάρουμε τον Καρυπίδη. Χρεώνουμε την άνοδο, τη θετική, στο Μυροφορίδη.
Δεν κουστάρουμε τον Μυροφορίδη. Χρεώνουμε την άνοδο τη θετική στον Καρυπίδη. Δεν γουστάρουμε τους παίκτες. Την πάμε αλλού την μπάλα. Γουστάρουμε τους παίκτες. Το πιστώνουμε στους παίκτες. Λάθος το χρεώνουμε που έλεγα μέχρι τώρα. Το πιστώνουμε το σωστό. Δεν είναι έτσι όμως. Σύνολο υπάρχει. Και σύνολο πρέπει να υπάρξει και στον Άρη. Γιατί αυτή τη στιγμή μονάδες δεν έχουμε άσχημες για να βγούμε έκτη με τον Παναθηναϊκό πέμπτο. Ή για να βγούμε πέμπτη. Δεν είναι άσχημες οι μονάδες σου για να βγεις πέμπτο έκτος. Κάποιος θα μου πει, ναι κάτσε φίλε, εγώ δεν θέλω τον Άρη. Έτσι, συμφωνώ. Πέτυχε το μίνιμουμ φέτος που επέστρεψες και πήρες 18 παίχτες. Και πλέον έχοντας και πάνω από το κεφάλι σου και τη χατζάρα του αποκλεισμού από τον Εργοτέλη, που έκοψε στα φτερά του κόσμου με αυτό που έκανες. Πέτυχε το μίνιμουμ. Και αναπροσαρμόζω τα θέλω μου, τις προσδοκίες μου και τους στόχους μου το καλοκαίρι. Μπορεί να το ικανοποιήσει ο μετοχός μου. Δεν μπορεί. Θα το δω ρεαλιστικά πάλι εκείνη τη στιγμή. Το να εύχομαι απλά να έρθει ένας μεγάλος... Ωραίο. Πρέπει. Άρα το πρέπει. Πρέπει να έρθει ένας μεγάλος επενδυτής. Πολύ ωραία. Αν πρέπει να έρθει ένας μεγάλος επενδυτής, θα κάνει μεταγραφή τώρα. Ο πρέπει. Πρέπει. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα με τη διαιτησία. Πρέπει. Πρέπει να βρεθούν οι ένοχοι των επιθέσεων στο τζίλο κτλ. Αν βρεθούν, είναι κάτι άλλο από το πρέπει. Είναι άλλο το βρέθηκαν, άλλο πρέπει. Απ' την άλλη, αυτό που παρατηρούσαμε που λέμε και το τζίλο, εντοπίστηκε λίγο 46χρονος, εντοπίστηκαν αυτοί. Γιατί τους συλλαμβάνουν, αφού εντοπίστηκαν. Δεν του συνέλαβαν ακόμα. Όχι. Έχουν γράψει όλα αυτά, έχουν γίνει στην δημοσιότητα. Έχουν βάλει το όνομά του, το μικρό, το, όχι το όνομά του, το, τα αρχικά του, που μένει, από πού είναι και στην. Άρα δεν τον βρήκαν ακόμα. Τι? Δεν τον βρήκαν ακριβώς που μπορεί να μπορεί, κρύβεται. Ποιος? Αυτός. 1-0. 1-0. Λοιπόν. Έξυπνος κι αυτός. Πολύ. Οι άλλοι τρεις. Οι άλλοι τρεις. Φιλέ, εμένα πάντως μου φαίνεται πολύ περίεργη αυτή η φάση. Έχει, θέλω έχει, να κοπανίσω ένα διαιτητή. Ναι. Πάω με το ονοματεπώνυμό μου, είμαι του ποινικού κώδικα. Ναι. Ληστείε στο ένα τάλο. Και νοικιάζω με την ταυτότητά μου αυτοκίνητο. Ναι. Το οποίο παρκάρω μπροστά από το αυτοκίνητό του. Με το οποίο μπαίνω μετά με τους άλλους τρεις χωρίς καλυμμένα χαρακτηριστικά. Και φεύγω στην εθνική οδό. Όσο αδαείς και να είσαι σε αυτά τα ζητήματα. Και αν δραστηριοποιείς αυτόν τον κλάδο εισαγωγικά, εντάξει, δεν τα κάνεις αυτά. Δεν γίνεται. Φίλε, γίνεται. Είναι σαν να λέω, παιδιά, πιάστε με. Γίνεται αυτό το πράγμα, πες μου λίγο τώρα. Κάτι δεν πάει καλά. Τι να πω δηλαδή. Και μερικές φορές το προφανές δεν είναι και αλήθεια, ξέρετε. Φίλε, όμως γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί προσπαθούν κάποιοι να καλλιεργήσουν ότι από εκεί είναι. Δεν χρειάζεται να πω. Πού καταλαβαίνετε όλοι. Καλά, εντάξει. Πρόσχε, μην το από εκεί είναι. Και πει ότι είναι. Από αλλού. Ναι, είμαι ο παδός του Πανελευσυνιακού. Ναι. Αλλά με έβαλε ο Παναργιακός. Αυτό. Προσέξτε, μην γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Στο τέλος. Μαζί μας, Alter Echo. Με τρία καταστήματα. Ένα στην New Ευκάρπια. Έτσι. Ένα, Παύλου Μελά 36 στο κέντρο. Έτσι. Και ένα, στην ανατολικά στην Καλαμαριά. Έτσι. Πόσο? Πασαλίδη 85. 85. Alter Echo και ντύνεσαι γαμπρός. Mm-hmm. Μαζί μας ο Mr. Gold, 62-85-86, κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Και νομίζω ότι με τόσα κρεατικά που φάγατε, καλό να φάτε και καμιά πιτσούλα τώρα τα τελευταία. Και πάρτε και την γλυκιά για να είναι σαν φρουτάκι από πάνω. Γλυκιά με λίγο πασπαλισμένο μπισκοτάκι από πάνω. Εξαιρετική επιλογή από τον Mr. Gold. Λοιπόν, αυτά με το ποδόσφαιρο για τις μεταγραφές. Σας είπαμε για τον Αλφονς. Νομίζω ότι σε μια-δύο μέρες αυτό θα τελειώσει. Αν δεν βρουν προπονητή που πει, α, τον θέλω αυτό να. Είμαστε τόσο γκαντέμιδες. Είναι στη διαδικασία ο Άρης συζητήσεων για δεκάρι. Είναι στη διαδικασία διαπραγματεύσεων για στόπερ. Αυτές είναι οι πιο προχωρημένες περιπτώσεις και υπάρχει αριστερό μπακ έτοιμο να έρθει προς Θεσσαλονίκη αρκεί να τελειώσει και με αυτόν το ζήτημα και από εκεί και έπειτα υπάρχουν άλλες δύο περιπτώσεις παικτών που καλώς εχόντων των πραγμάτων ίσως και πιο αργά μέσα στο Γενάρη θα ανηφορήσουν
ή θα κατηφορήσουν ανάλογα με το που βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη. Τώρα νομίζω ότι το θέμα Τανασλίδη, Παυλίδη κτλ. Θα δρομολογηθούν. Το δύσκολο είναι του Μαυράη, που ήταν και το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Το ίδιο θα γίνει με Τζανακάκη Βαλεριάνο. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οι ποδοσφαιριστές θα βρουν κάποια ομάδα και θα συνεχίσουν την καριέρα τους. Ακόμα και η αποζημίωση να υπάρξει σε αυτούς τους παίκτες, που θεωρώ ότι εφόσον πάνε τα δεδουλευμένα τους, θα πρέπει να πάνε στον επόμενο σταθμό της καριέρας τους. Ιδιώς νομίζω οι περισσότεροι από αυτούς είναι οι πληρωμένοι στο έπακρο. Ο Τζανακάκης έχει να παίρνει κάποια χρήματα. Αλλά αυτά είναι από τη Β' Εθνική, κάποια οφειλόμενα, γιατί φέτος είναι κανονικά πληρωμένοι άπαντες. Και αυτό είναι σημαντικό. Και αυτό δεν πρέπει να το αγνοούμε. Και αυτό πρέπει να το συνυπολογίζουμε. Όχι ότι μας κάνει χάρη ο Καρυπίδης ή οποιοδήποτε άλλος, αλλά γιατί δεξιά και αριστερά εύκολα μπορούν να σου βάλουν στο μυαλό διάφορα τρυπήματα που δεν ισχύουν. Έτσι. Και πρέπει φυσικά όλα τους τα χρήματα οι ποδοσφαιριστές, εφόσον αποφασίσουν να αποχωρήσουν, να λύσουν το συμβόλαιό τους, δεχτούν δηλαδή αυτό που θέλει ο Άρης, θα πρέπει να τα πάρουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Πάμε στο break των 6 και όταν επιστρέψετε θα ανοίξετε τις γραμμές. Έχουμε μπάσκετ πρώτα. Α, έχετε ρεπορτάζ. Ναι, έχει ρεπορτάζ, γιατί πάμε σε γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη. Το βράδυ στις 8 είναι το διοικητικό συμβούλιο που θα αποφασιστεί αυτό μετά από συγκεκριμένο αίτημα των μελών του Ερασιτέχνη Άρη. Και νομίζω ότι εκεί θα μπορέσει να γίνει μια συζήτηση και να καταλάβει και ο περισσότερος κόσμος τι συμβαίνει. Δεν ξέρω το κατά πόσο μπορούν να βρεθούν λύσεις χωρίς την θέληση του Γουλιέλμου. Γιατί χωρίς την θέληση του Γουλιέλμου, αν δεν πιστεί δηλαδή ο Γουλιέλμος, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Γιατί είναι άλλο η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη, όπου ο σύλλογος δρομολογεί τις δράσεις του, και είναι άλλο η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΑΕ, όπου παίρνονται οι αποφάσεις. Ο Ερασιτέχνης Άρης δεν μπορεί να ορίσει συμβούλιο στην ΚΑΕ. Δεν μπορεί να διώξει τον Γουλιέλμο. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος το τι περιμένουμε. Μπορεί όμως να πιέσει ως θεματοφύλακας, ώστε να τρέξουν συγκεκριμένες κινήσεις. Και αυτός είναι ο στόχος. Να πιεστεί ο Γουλιέλμος για να κάνει πράγματα. Αγαπούν. Πριν σε αφήσω στα έμπειρα χέρια. Ναι, ναι. Πιανού. Σταμάτη Μουρελή. Του Σταμάτη Μουρελή για να μας δώσει το μπασχετικό ρεπορτάζ. Αχα. Να σας πω, μας ακούει και ο Σταμάτης. Τι γίνεται, Σταμ? Καλησπέρα, καλά. Πριν αποχωρήσω, να σας πω ότι το πιθανότερο είναι η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη για το μπάσκετ, με αποκλειστικό θέμα το μπάσκετ δηλαδή, να γίνει στις 14 του μήνα. Το πιθανότερο είναι αυτό. Δευτέρα δηλαδή. Με επαναληπτική στις 17. Μάλιστα. Δευτέρα, Τετάρτη. Άρα Τετάρτη. Πέμπτη. Όχι, 14, α, 17, 19, ναι, 16, ναι, ναι. 17. Okay. Άρα Δευτέρα, Πέμπτη. Ναι. Άρα τη Δευτέρα δεν θα γίνει, όπως ναι, και θα γίνει την Πέμπτη. 14 και 17. Αυτό είναι το πιθανότερο. Ωραία. Θα αποφασιστεί το βράδυ στις 8 στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη Άρη, το οποίο θα παρακολουθεί ο Νίκος Παπαδόπουλος βέβαια, για να μας ενημερώσει στις 10 στην εκπομπή του. Ποιος θα μας ενημερώσει, Νίκο? Ορίστε. Υπάρχει και από εσάς να μας ενημερώσει. Μπασκετική, ρε φίλε. Δεν είναι, αυτό είναι για ερασιτέχνη. Είσαι ρεπόρτερ ερασιτέχνη. Από πότε? Από πάντα. Λοιπόν. άρα θα ξέρουμε το βραδάκι ακριβώς ημερομηνίες για να δούμε τι θα γίνει, πότε μάλλον θα γίνει η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη. Ξαναλέω αυτό που έλεγα και πριν. Δεν έχει καμία σχέση το Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη και το τι μπορεί να αποφασιστεί εκεί και οι ενέργειες που μπορούν να αποφασιστούν εκεί από τον ερασιτέχνη, με τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΑΕ. Είναι άλλο το ένα πράγμα, άλλο το άλλο πράγμα. Έτσι, για να μην μπερδεύεται κάποιος. Δεν μπορεί ο Ερασιτέχνης Άρης να καθαρίσει τον Γουλιέλμο και τον κάθε Γουλιέλμο, όταν έχει το 90% των μετοχών. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Για συγκεκριμένους λόγους, που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υφίστανται. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε ακριβώς το τι υπάρχει. Θα μας τα πει και ο Σταμάτης. Τα υπόλοιπα τώρα. Ο Σταμάτης νομίζω έχει και αγωνιστικά να σας πει. Καλά κάνει. Κάτι έχει ο Σταμάτης. Έχει και αγωνιστικά, λέω, να μας πει. Έχει και προετοιμασία να μας πει. Και μπασκετικά να μας πει. Και στοιχηματικά να μας πει. Αυτό
που νομίζω ότι έχει δίκιο για να μην νομίζει ο κόσμος και γεμίζει ελπίδες κάποιοι που θέλουν να φύγει ο Γουλιέλμος. Δεν μπορεί να γίνει κάτι από τον Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη πάνω σε αυτό το θέμα. Μπορείς να κάνεις κάτι. Μπορεί ο Ερασιτέχνης να κάνει μία σειρά μέτρων να πάρει ως 10% που μετά από 6 μήνες να βγει μια απόφαση και να φύγει ο Γουλιέλμος. Πολύ ωραία. Που πάλι δεν είναι σίγουρο. Και πάλι δεν είναι εύκολο να φύγει, γιατί το 10 για να χτυπήσει το 90, θα πρέπει το 90 να έχει κάνει εγκλήματα. Αυτό ακριβώς λέω. Κυρίως από οικονομικής πλευράς. Εδώ δεν μπορούσες να διώξεις τον Λάσκαρη, που αποδεδειγμένα στη θητεία του άφηνε απλήρωτους. Μα και πέρσι δεν έγινε Γενική Συνέλευση που αναβλήθηκε έτσι. Και πήγε μετά όταν ήρθε ο Γουλιέλμος. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να πιέσεις και πρόσεχε, να πιεστεί ο Γουλιέλμος, αλλά να είναι απόφαση του Γουλιέλμου αυτό που θα γίνει. Άλλο αυτό. Αυτό είναι μόνο άλλο, έτσι. Αυτό που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή η Γενική Συνέλευση, ο ασιτέχνης μέσω της Γενικής Συνέλευσης, είναι να ζητήσει ενημέρωση όσον αφορά τα οικονομικά, που είναι το μπαν, που είναι τα χρέη. Έτσι. Αυτά τα πράγματα. Σαν 10% που έχει στην εταιρεία. Από εκεί πέρα, γιατί διαβάζω και μίλησα με πολλούς και περιμένουν ξαφνικά ο Αριστέχνης να διώξει. Δεν φτιάχνει ο Αριστέχνης το Γουλιέλμο. Μπερδεύει τον κόσμο. Να το πιέσει είναι ώστε να σταματήσει να λέει: έχουμε κάνει τις κινήσεις για την άρση του μπαν και σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να κάνει μόνο. Το να πιέσει το Γουλιέλμο να μιλήσει ή να δώσει εξηγήσεις για κάποια πράγματα είναι άλλο. Έτσι, αυτό μπορεί να το κάνει σαν μέτοχος του 10%, ναι. Αλλά να... Και να δρομολογήσει και κάποιες δράσεις ώστε να σωθεί η ομάδα. Αυτό ναι, μπορεί να το κάνει. Μπορεί να κάνει από δικές του δράσεις όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή, απλά το λέω για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, γιατί έχει μια αίσθηση ο κόσμος. Α, θα πάμε να διώξουμε τον Γουλιέλμο 17 το μήνα. Δεν είναι. Αυτό λέω. Δεν είναι έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Δεν είναι αντέχω το 10% και πάμε και σηκώνουμε τη σημαία. Πίεση. Και καλά κάνει που την κάνει τη συνέλευση και καλά κάνει που ενεργοποιείται ο κόσμος, γιατί αν περιμέναμε από τον πρόεδρο. Ο Ερασιτέχνης έχει αυτό το. Γι' αυτό λέγεται θεματοφύλακας. Γιατί πρέπει να αποφυλάσει τις εταιρείες. Έτσι πως είναι το επαγγελματικό σχεδιασμό στην Ελλάδα. Ναι. Στο εξωτερικό που δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, υπάρχουν οι μέτοχοι οι οποίοι το κάνουν αυτό. Στην Ελλάδα βέβαια έχουμε τον θεματοφύλακα να πρέπει να προφυλάξει την ανώνυμη εταιρεία χωρίς να έχει τη δύναμη για να το κάνει. Δηλαδή είναι εκπληκτικό. Έχουμε έναν θεματοφύλακα με 10% όταν ο άλλος έχει το 90%. Δηλαδή είναι κωμικοτραγικό το νομικό πλαίσιο που υπάρχει. Γιατί αλλά... το 10% έχει τα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου. Λοιπόν, άμα το σκεφτείς στο μπάσκετ δεν τα έχει. Μόνο το σήμα έχει. Ναι, στο σήμα έχει την εγώριση του σήματος. Και αυτό είναι σημαντικό, καθένα. Αλλά στο ποδό, ναι, αλλά δεν μπορεί να διαχωρίζει ότι θα είναι έτσι το μπάσκετ. Εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη στο ΔΣ ποιος είναι? Ο Ψηφίδης, δεν είναι? Ναι. Ο οποίος Ψηφίδης δεν θα είναι στη συνέλευση. Γιατί ο άνθρωπος έχει μια προγραμματισμένη επέμβαση, εγχείρηση, για να το πω έτσι, να το καταλάβει κάποιος. Γενικότερα διαχειριστεί και τα δικά του θέματα υγείας στο τελευταίο διάστημα πρόεδρος του Ερασιτέχνη. Και όπως σωστά μου λέει ένας φίλος, να πιεστεί ο Γουλιέλμος να μπει και στο ΔΣ. Εδώ βέβαια δεν ξέρω το κατά πόσο ο Γουλιέλμος μπορεί να μπει στο ΔΣ. Γι' αυτό δεν μπορεί να πιέσει ο Ασιτέχνης να μπει στο ΔΣ. Είναι από τη στιγμή που ο ίδιος ορίζει το ΔΣ και το ΔΣ συμφωνεί, τα άτομα δηλαδή που ορίζει αυτός, δεν μπορεί να αναγκάσει κανένα να μπει στο ΔΣ. Άρα το σημαντικό είναι, για να καταλάβει ο κόσμος, ο Ερασιτέχνης και η συνέλευσή του μπορούν να πιέσουν, αλλά μπορούν να τον πιέσουν για να αποφασίσει. Αποφασίζει ο μέτοχος. Είτε λέγεται Γουλιέλμος, είτε λεγόταν Λάσκαρης, είτε λέγεται Καρυπίδης στο ποδόσφαιρο. Αυτοί αποφασίζουν. Κοιτάξτε, για μένα είναι καλό που γίνεται μια διακίνηση από μια στιγμή, γιατί ο Γουλιέλμος μπορεί να αναγκαστεί εισαγωγικά να δώσει στοιχεία όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα, τι γίνεται με τα. Όχι, υποχρεούται να το κάνει αυτό. Τα στοιχεία υποχρεούται να τα δώσει. Στον μέτοχο, αν βασίλειο, όχι στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Στο μέτοχο. Τα δημοσιοποιήσει μετά ο μέτοχος. Στον μετόχο, ναι, ακριβώς. Συγγένεια το μετόχο, εφόσον. Και μια που το λες, σε διακόπτω, θα ήταν καλό λοιπόν, εφόσον το βράδυ αποφασίσει για 17 του μήνα ο Ερασιτέχνης, να στείλει ένα έγγραφο και να λέει: δώσε μας τα στοιχεία, ώστε στις 17 του μήνα να τα παρουσιάσουμε στα μέλη μας. Ναι, κανονικά να τον καλέσουν. Δεν είναι, θα καλεστεί από την που είναι για το θέμα του μπάσκετ. Αλλά, στο να κληθεί στα μάτια, πολλές φορές έχω ακούσει ναι, θα είμαι εκεί και τα λοιπά. Και στις 16 να έχω ένα πρόπτο πολύ σημαντικό. Την προηγούμενη φορά ήταν βέβαια, δεν είχε βέβαια λόγο
να μην δεν είναι, γιατί ουσιαστικά εκείνη η περσινή γενική συνέλευση που είχε γίνει ήταν κυρίως για το Λάσκαρε. Έτσι, ο κ. Βουλεύμος, όταν ολοκληρώθηκε η γενική συνέλευση τότε, ήταν ουσιαστικά ο νέος μεγαλομέτωχος. Και απλά πήγε και μετέφερε αυτά που έχει πει κατά καιρός. Ότι μπήκε αυτός την ώρα που διαλύονταν η ομάδα και τα σχετικά. Ναι, ό,τι είπε και τώρα. Έτσι. Ο Γουλιέλμος, να πω και στο φίλο που μου στέλνει μήνυμα, δεν μπορεί να είναι πρόεδρος εκτός αν αποποιηθεί της δικηγορικής του ιδιότητας. Μπορεί όμως να είναι αντιπρόεδρος στο Δέλτα Σίγμα. Και είχε υποσχεθεί, αν θυμάμαι καλά, διόρθωσε με στα μάτια, ότι θα είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είχε πει ότι θα συγκροτήσει ένα Διοικητικό Συμβούλιο. Κοίτα, με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν ξέρω, νομίζω ότι μπορεί να είναι Διευθύνων Σύμβουλος, δεν χρειάζεται να είναι πρόεδρος. Ούτε Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να είναι, αν δεν αποποιηθεί, αν δικαίωμα υπογραφή, αν δικαίωμα υπογραφής πρώτο, αν δεν αποποιηθεί την ιδιότητά του. Ο Κούγιας δηλαδή δεν μπορεί να είναι πρόεδρος στη Λάρισα. Μέτοχος μπορεί να είναι. Πρόεδρος δεν μπορεί. Αντιπρόεδρος όμως μπορείς και υπήρξε στον Άρη, ήταν ο Σαρής, ο Δημήτρης ο Σαρής. Ήταν αντιπρόεδρος στο ποδόσφαιρο. Το ζητούμενο, ο Θωμάς ο Νικολός δεν είναι στο Δέλτα Σίγμα. Όχι, δεν είναι στο. Ήταν στο προηγούμενο. Το ζητούμενο καταρχήν είναι για τον κύριο Γουλιέλμο. Κανονικά θα πρέπει να είναι πρόεδρος και δεν είναι σύμβουλος. Δηλαδή τώρα είναι πρόεδρος και δεν είναι σύμβουλος ο Γάζο Παγιοργίου, ο οποίος ούτε λεφτά βάζει ο άνθρωπος. Και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ό,τι χρέος γίνεται επί διοίκησης συγκεκριμένης το παίρνει πάνω του. Έτσι, κανονικά αυτός βάζει τα λεφτά, πρέπει να έχει τη λογική να παίρνει και τα χρέη. Είναι πληρωμένοι πάντως οι αθλητές, να το σημειώσουμε αυτό, έτσι. Οι αθλητές, φυσικά οι αθλητές είναι πληρωμένοι. Έτσι, το και δώρο πήραν, έμαθα. Το μεγάλο ερώτημα το οποίο πρέπει να δει ο ασυστέχνης κατά την άποψή μου είναι πρώτον τι γίνεται με τον ΠΑΝ. Το πιο σημαντικό. Και δεύτερον, τι θα γίνει με το 1999. Ο Λάσκαρης πλήρωσε μέχρι 31 Δεκάτου 18. Είναι πληρωμένα τα 99 του Λάσκαρη. Στην ανακοίνωση μέσα την πρόσφατη που έβγαλε η Καϊάρης, αναφέρει σε ένα κομμάτι εξυπηρετούμε. Και από ό,τι έχω μάθει, η Καϊάρης για τα ΦΠΑ των συμβολέων και τα σχετικά έχει κάνει διακανονισμό. Δεν τα έχει πληρώσει, έχει κάνει διακανονισμό. Έτσι, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο κ. Γουλιέλμος ως ένας είμαι ορθός δίνει βάση πρώτα στο αγωνιστικό, δηλαδή ένα πληρωμένη ομάδα, ένα πληρωμένη παίχτης και αφήνει κάποια πράγματα στην άκρη, τα οποία προφανώς περίμεναν να πληρωθεί είτε από εισιτήρια, είτε από χορηγίες, είτε από άλλα, τα οποία δεν του βγήκανε και κάνει μεγάλο μισθό. Το θέμα το βασικό όμως είναι τώρα τι γίνεται με την 9. Τελείωσε ό,τι πλήρωσε ο Λάσκαρης, πλήρωσε. Ναι. Ξεκινάμε από τώρα. Και τώρα είναι βαργοί μήνες τώρα. Ναι. Έτσι δεν είναι οι καλοκαιρινοί μήνες που εντάξει βάζεις πιο λίγοι, είχαν βάλει τότε ο Λευτέρης Ορβανίτης που είχαν κάνει τότε το 99, είχαν βάλει πιο ελαφρές δόσεις γιατί το καλοκαίρι δεν έχει έσοδα. Ναι. Έτσι, είναι αυτά νομίζω τα βασικά ερωτήματα. Το αγωνιστικό, τι να σου πει ο Γουλιέλμος. Δεν έχει να σου πει κάτι για το αγωνιστικό ο Γουλιέλμος. Ο Γουλιέλμος άρεσε την ομάδα στον Αγγέλο, ο Αγγέλο έκανε ό,τι έκανε. Έφτιαξε μια ομάδα όπως την έφτιαξε και τώρα ο Καστρίτης πώς θα την διορθώσει. Νομίζω το βασικό αυτό είναι κυρίως να φανεί. Ποιο είναι το πλάνο τους για αυτό το κομμάτι. Γιατί αυτά που είμαι συνέντευξη τύπου το καλοκαίρι, οι εκτιμήσεις, σε όλα σχεδόν έχει πέσει έξω. Είτε δες για διαρκείας, δηλαδή έσοδα από διαρκείας, έσοδα από τηλεόραση, έσοδα από χορηγίες. Δεν έχουμε δει από αυτά. Χορηγίες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πολύ μικρές, οι οποίες περισσότερες είναι αναποδοτικές. Δεν ήταν καθόλου ρεαλιστής. Περισσότερο με το ρομαντισμό αυτό, νομίζω το προσέγγισε. Όχι, δεν είναι ρομαντισμό. Είναι λάθος προγραμματισμός. Ξεκάθαρα. Δεν είναι κάποιος ρομαντικός όταν περιμένει να πάρει τέτοια αυτά την τηλεόραση που από το καλοκαίρι ακουγόταν ότι θα τα πάρει. Ναι. Δεν είναι ρομαντικός κάποιος ο οποίος λέει ότι θα βρω χορηγία 300.000 την ώρα που η αγορά είναι σαν το σημείο που είναι. Στην Ελλάδα. Με μια ομάδα που έχει μπάνε, μια ομάδα που δεν ξέρει προσεριστεί, μια ομάδα που πέρσι από τη φορά μετά από τόσα χρόνια δεν πήγε στα play-off. Για να περιμένει να πάρεις, να εκτιμάς ότι από αυτά τα έσοδα όλα θα φτάσει στο 1 εκατομμύριο. Πώς. Πώς θα φτάσει στο 1 εκατομμύριο. Ποια έσοδα την Ευρώπη. Που άρεσε μπήκε μέσα 100.000 ευρώ. Δεν ήταν ρομαντισμό, ήταν εκτιμήσεις λάθος. Δεν ξέρω ποιος κάθισε δίπλα και του βγάλε αυτά τα νούμερα. Δεν βγαίνανε το καλοκαίρι τα νούμερα. Δεν βγαίνουν τώρα, δεν βγαίνουν το καλοκαίρι. Μήπως ρε σταμάτη το έβγαλε ο Αγγέλου. Δεν νομίζω να κάνει και αυτό ο Αγγέλου. Ναι. Δεν νομίζω να κάνει και αυτό, δηλαδή, να βγάζει και τα οικονομικά. Ότι ο Αγγέλου έκανε πάρα πολλά και παραπάνω από προπονητής, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά δεν νομίζω να φτάνει στο σημείο να κάνει και τα οικονομικά. Θεωρώ ότι έκανε λάθος εκτίμηση τελείως.
το κομμάτι οικονομικό. Το θέμα είναι να μην έχει θέματα στη συνέχεια της χρονιάς. Μέχρι τώρα ξαναλέμε ότι είναι πληρωμένοι όλοι οι παίχτες. Έτσι, υπάρχουν και όμως και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να είναι πληρωμένα. Δεν είναι μόνο θέμα να είναι πληρωμένη η ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ναι. Οι εκτιμήσεις, όπως είπαμε, είναι βγήκε εκτός του καλοκαίρι, όπως είχε πει το καλοκαίρι, θα λύσω τον μπαν με τον τρόπο που μέχρι το Δεκέμβρη. Βλέπουμε ότι δεν λύνεται τον μπαν με τον τρόπο του μέχρι το Δεκέμβρη. Έτσι δεν έχει λυθεί τον μπαν. Και αρκετές περιπτώσεις είναι πάρα πολύ πίσω στον μπαν. Έτσι, δεν έχει γίνει κάτι με τον μπαν για να μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Και βέβαια όλο τον μπαν και τον μπαν, έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος, είναι και μια διαδικασία από τη στιγμή που δεν έχει τα λεφτά. Δηλαδή πρέπει να μιλήσεις με τους παίκτες, να κάνεις προσυμφωνίες, να κάνεις διακανονισμούς, να στείλεις τα χαρτιά στη FIBA. Η FIBA να τα δει, να τα τσεκάρει, να τα ελέγχει, δηλαδή γίνεται μια μέρα στην άλλη. Και αυτά με τη χρόνο. Ειδικά όταν δεν έχεις και τα λεφτά. Παιδιά, ακόμα περισσότερο χρόνο. Έτσι. Νομίζω ότι με αυτό το θέμα που βγήκε σήμερα το Άλφα Σίγμα, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά στο διοικητικό κομμάτι, σχεδόν τίποτα. Απλά μπορεί και ο Γιώργος να πιεστεί, να πει κάποια πράγματα, να δώσει κάποια στοιχεία, να πάρει κάποιες αποφάσεις αν θέλει διαφορετικές, να εμπλουτίσει το Δουσού, το οποίο ο Δουσού αυτή τη στιγμή είναι σε μια περίεργη κατάσταση, δηλαδή και ο Μουσιάς έχει παρατηρηθεί και επίσημα. Ο Γιώργος Σιγάλας έχει παρατηρηθεί από το καλοκαίρι, αλλά επίσημα δεν έχει γίνει όπως θα έπρεπε η παρατήρησή του. Γιατί για να παρατηρήσει από ένα Δουσού δεν λες απλά παρετούμε. Υπάρχει μια διαδικασία, μια νομική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Έτσι, πρέπει να στείλεις χαρτιά σε συγκεκριμένα κομμάτια, σε συγκεκριμένους οργανισμούς αν θέλεις για να προχωρήσεις. Έτσι, είναι και αυτό το θέμα του Δουσού. Θα δούμε, είναι πάρα πολλά τα θέματα αυτή τη στιγμή στον Άρη. Έτσι, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πέρα από τα εξαγωνιστικά, το αγωνιστικό είναι αυτό που κυριαρχεί στο μυαλό όλων και το παιχνίδι με τον Ήβες στο κάθε πρώτη φάση. Ναι. Ο Άρης που αντιμετωπίζει τον Ήβεστο, λογικά με τον Τολιόπουλο θες στην δεκάδα. Πότε θα ανακοινωθεί στα μάτια, πιστεύεις? Κοίτα να δεις, οι πληροφορίες λέγανε ότι μόλις θα ανακοινώσει ο Ολυμπιακός επίσημα ότι λύνει τη συνεργασία. Το έπραξε κιόλας, γιατί δεν το είπαμε. Πριν μια ώρα και κάτι νομίζω ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι τον αφήνει ελεύθερο. Λογικά νομίζω ότι μόλις θα έρθει εδώ ο Τολιόπουλος, γιατί δεν ξέρω, ήταν να έρθει αυτή την ώρα περίπου. Ναι. Τώρα, δεν ξέρω, λόγω του καιρού προφανώς μήπως καθυστερήσει. Έχει πάντως ο αεροδρόμιο Μακεδονία καθυστερήσεις λόγω της καλοκαίριας, ναι. Είναι πιθανό να επηρεάσει. Λογικά νομίζω ότι θα πρέπει να έρθει εδώ ο παίκτης, ναι. Ίσως να χρειαστεί κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες για να τελειώσει η εργασία. Νομίζω ότι χαλάει το θέμα του Τολιόπουλου. Ναι. Απλά στον Άρη λέγανε ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα από τη στιγμή που ακόμα είναι παίκτης Ολυμπιακού. Έτσι, το οποίο ήταν πολύ κατανοητό γιατί μιλάμε για επίσημη ενημέρωση και επίσημη ανακοίνωση. Τώρα πλέον απλοποιούνται τα πράγματα. Ναι. Θεωρώ δεδομένο ότι ο Τολιόπουλος θα συνεχίσει τον Άρη μέχρι το τέλος χρονιάς. Ένας παίκτης που τον ήθελε ο Αγγέλου, έκανε κουβέντα παλιότερα ως δανεικό στο Τότο Μπλατ. Δεν σκεφτόταν να κάνει να τον δώσει γιατί είχε πρόβλημα. Ήθελε να πάρει παίκτη. Τώρα προφανώς και ο Ολυμπιακός είναι κοντά σε παίκτη για να αφήνουν τον Τολιόπουλο ελεύθερο. Το συμβόλαιο και έλεγε το καλοκαίρι ούτως ή άλλως. Και τώρα στον Άρη πρέπει να τρέξουν για να προλάβουν αύριο να κάνουν όλες τις διαδικασίες και το Σάββατο νομίζω κάποιες ώρες για να παίξει την Κυριακή. Έτσι λογικά δεν θέλετε να προλάβει ο Βεργίνης και την Κυριακή. Έτσι ο Βεργίνης που είχε ένα πρόβλημα στο νόμο εδώ και πολύ καιρό τον ταλαιπωρεί. Είναι μια περίεργη κατάσταση και θέλει προσοχή το συγκεκριμένο θέμα. Από ό,τι φαίνεται ο Βεργίνης δεν θα είναι πάρον με τον Ήβεστο την Κυριακή. Οπότε δεν χρειάζεται ο Καστρίτης δηλαδή να μπει στη λογική να βγάλει κάποιον από την 12 για να βάλει τον Τολιόπουλο. Θα τον έχει κανονικά. Έτσι. Πριν ένα λεπτό σε διακόπτω, έχει ανεβεί φωτογραφία στα social media της ΚΑΕ. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Τολιόπουλος, τον οποίο υποδέχθηκε ο General Manager της ΚΑΕ Άρης, Τομάς Ντούλης. Υπάρχει και φωτογραφία, θα ανεβεί και σε λίγο στο Λαμπαουτάρης. Λοιπόν, άρα είναι εδώ ο παίχτης. Άρα έφτασε κανονικά, έτσι δεν υπάρχει κάποιο θέμα προφανώς με τον καιρό και με τα σχετικά. Τη γλίτωσε. Έτσι τη γλίτωσε ακριβώς. Το θέμα είναι ότι δεν θα προλάβει τη σημερινή προπόνηση, έτσι ο νεαρός. Δύο προπονήσεις θα έχει στα πόδια του. Εντάξει. Θα του γίνει και λίγο έτσι μια ανάλυση. Εντάξει, δεν περιμένει κανείς τώρα να μπει με τον Ήβεστο και να βάλει 30 πόντους και να πάρει 20 rebound και 10 assist.
Έτσι, το παιδί θα πρέπει να βοηθήσει. Να κάνει κάποια απλά πράγματα που αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν έχει και αυτά τα απλά πράγματα. Στην όλη ιστορία. Δεν είναι μόνο ότι ο Άρης δεν έχει ένα παίκτη που να σκοράρει οτιδήποτε. Ο Άρης αυτή τη στιγμή θέλει και ένα παίκτη που απλά να κατεβάζει την μπάλα και να δίνει και δύο πάσες. Έτσι, αυτό έρχεται να κάνει ο Τολιόπουλος. Ο οποίος έχει πολύ καιρό να παίξει μπάσκετ σε κανονικό επίπεδο. Να το λέμε και αυτό. Έτσι. Όμως από την αγορά ήταν η μοναδική επιλογή που είχε άρεσε. Αυτή τη στιγμή νομίζω οποιαδήποτε επιλογή είναι καλή επιλογή για τον Άρη. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Είναι, να σου πω κάτι, ένας παίκτης ο οποίος έρχεται να προσθεθεί. Ναι. Δεν έχουμε αφαίρεση δηλαδή πρόσθεση παίκτη. Ένας παίκτης που έρχεται να προσθεθεί στην ομάδα. Ένας παίκτης ο οποίος είναι σε μια θέση που ο Άρης έχει πρόβλημα. Έτσι. Νομίζω ότι εντάξει, ό,τι και να είναι θα βοηθήσει. Ναι. Μόνο καλό μπορεί να κάνει μια τέτοια προσθήκη. Μακάρι, έτσι. Μακάρι. Το θέμα είναι βέβαια πέρα της προσθήκης και της αφαιρέσεις, το θέμα είναι το ζητούμενο να κερδίσει ο Άρης τον ύπο στην Κυριακή. Έτσι, αυτό είναι το βασικό θέμα για τον Άρη. Προκειμένου λίγο η ομάδα να ανασάνει, να πάρει μια βαθμολογική ανάσα και ψυχολογική, είναι νομίζω σημαντικό. Αυτό λείπει, έχει πει ο καθρέφτης. Το θέμα είναι βέβαια να το πράξει στο γήπεδο και να μπορέσει να πάρει αυτή την πολύ σημαντική νίκη την Κυριακή. Ήδη από ό,τι αντιλαμβάνομαι και μαθαίνω υπάρχει κινητικότητα στο θέμα των εισιτηρίων. Έτσι αναμένεται αρκετός κόσμος να βρεθεί την Κυριακή στο Νεγκάλης Χολ. Να στηρίξει την προσπάθεια. Το ζητούμενο είναι να στηριχτεί η προσπάθεια γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα. Η χρονιά ακόμα έχει πολύ δρόμο και αυτοί οι παίκτες επειδή έτσι πως θα είναι η κατάσταση έτσι πως είναι η κατάσταση μάλλον με το Μπαν, αυτοί οι παίκτες θα μένουν μέχρι το τέλος. Ναι. Έτσι, οπότε το να αποδοκιμάζει είναι για τους παίκτες μόνο καλό δεν τους κάνει αυτή τη στιγμή. Σε καμία περίπτωση. Και νομίζω αυτό ήταν και το ζητούμενο της συνάντησης των συνδεσμητών των οργανωμένων με τον Καστρίτη. Πριν μερικές μέρες που έγινε μια συνάντηση με πρωτοβουλία και την προπονητή του Άρη και των οργανωμένων. Με τη λογική ότι εντάξει, έχετε δίκιο, τους είπε ο προπονητής του Άρη, ξέρω ότι είστε απογοητευμένοι από την εικόνα της ομάδας, όμως πρέπει να στηριχτεί αυτή η προσπάθεια. Έτσι. Και να πέσουν οι τόνοι και να θέλουμε τη στήριξη στο γήπεδο για να βοηθήσετε. Και αυτό είπαν οι συνδεσμοί τους, γι' αυτό τα κάνουν. Έτσι, το να βρίζουμε και να ξέρω εγώ, αφορίζουμε παίκτες, την ώρα που ακόμα έχουμε άλλα 14 παιχνίδια, 13 παιχνίδια, μόνο καλό δεν κάνει. Είναι θετικό πάντως, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω, ότι υπάρχει πολύ ικανοποιητική κινητικότητα όσον αφορά τα εισιτήρια από χθες διαδικτυακά μέσω της Viva, γιατί ήταν κλειστή μπουτίκ. Και από σήμερα από την μπουτίκ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο ήδη. Και μιλούν οι άνθρωποι της ομάδας για αριθμούς που δεν τους έχουν συναντήσει, είναι η αλήθεια, άλλη φορά τη φετινή σεζόν σε εντός έδρας παιχνίδι. Είναι αλήθεια, θα περιμένουν πολύ κόσμο. Ναι. Πραγματικά. Και σε παιχνίδι που στην αρχή της χρονιάς δεν θα περίμενες έτσι τέτοιο νούμερο, νομίζω ότι εγώ έχω μια ισορροπία ότι το Αλεξάνδρου θα γεμίσει την Κυριακή. Αν όχι να είναι γεμάτο τίνκα που λέμε, θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Εντάξει, αντιλαμβάνεται και ο φίλος ότι στα δύσκολα πρέπει να είναι εκεί. Γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση, πρέπει να ενισχύσει την ομάδα, να ενισχύσει τους παίκτες, να βοηθήσει με τη φωνή, να μπορέσει η ομάδα να πάρει επιτέλους μια νίκη, λίγο να ξεσπάσει που λέμε, να βγει από αυτή την τρύπα που έχει μπει μόνη της. Έτσι, γιατί όπως είδαμε και στην Κίμη, πέρα από το θέμα ικανότητα ή όχι, υπάρχει και ψυχολογικό πρόβλημα στον Άρη. Έτσι, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ψυχολογικό πρόβλημα στους παίκτες. Ναι. Και καλό δεν να στηριχτούν, να δουν ότι ο κόσμος είναι δίπλα τους, ότι θα τους στηρίξει. Ναι. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι την πικρία του κόσμου και την αγανάκτηση, το ξαναλέω. Ναι. Έτσι, αλλά δεν τελείωσε κάτι. Ναι. Δεν φτάσαμε δηλαδή στο σημείο 0 που λέμε. Ακόμα Γενάρη. Ναι. Ακριβώς. Ακόμα έτσι. Δηλαδή τώρα, και πρόσεξε, μιλάμε σε μια κατάσταση ιδιαίτερη, όπου ο Άρης δεν μπορεί να πάρει παίχτη. Το να βρεις ένα παίχτη και να τον αποδοκιμάζεις την ώρα που μπορεί να τον αλλάξεις όμως, ναι, πιέζεις να φύγει. Αλλά όταν ξέρεις ότι αυτός θα μείνει για ακόμα μερικούς μήνες εδώ και από αυτόν θέλει να προσπαθήσει, ξέρεις, είναι λίγο περίεργο. Πρέπει να το στηρίξεις. Εγώ βλέπω στα μάτια για να του... Εγώ δεν λέω να τους αποθεώνουν. Όχι, σε καμία περίπτωση. Φυσικά, αλλά το να τον βρεις, να κάνεις συνόδο με τον ονομάς,
Ξαναλέω, αντιλαμβάνομαι την, την αγανάκτηση του κόσμου. Για να το, ναι, για να το κλείσουμε κιόλας, και γιατί έχουμε και τον πρίγκο, αυτό που βλέπω πέρα από τις δύο ήττες που είχαμε και τα δύο άσχημες ήττες στα τελευταία δύο μάτς για τον Άρη με Χωραρού, και μου βλέπω τρία μάτς με ύφεστο, Ρέθυμνο, αν δεν κάνω λάθος, μετά και Λαύριο, που μπορείς να ανατρέψεις την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Κοίτα, είναι τρία παιχνίδια σημαντικά. Ναι. Είναι τρία παιχνίδια που, συγγνώμη, είναι τρία παιχνίδια που ο Άρης θέλει τουλάχιστον δύο νίκες εντός, με Λαύριο και Ρέθυμνο, ναι, και ύφεστο. Αν μπορεί να πάρει και το Ρέθυμνο, το οποίο από ό,τι μαθαίνω κάνει και αλλαγή παίχτη. Φεύγει μάλλον ο Κλάντον που ξεπαρέτρα στον ΠΑΟΚ για να πάρουν κάποιον άλλον. Εντάξει, το Ρέθυμνο και αυτό θα παίζει το τελευταίο του χαρτί. Ή ένα το τελευταίο του χαρτιά. Στο μέχρι με τον Άρη. Αν ο Άρης όμως μπορεί να κάνει δύο νίκες εντός, δηλαδή Λαύριο και ύφεστο, σαφέστατα και αλλάζει την ψυχολογία του και την βαθμολογική του θέση. Γιατί τα πράγματα γενικά είναι δύσκολα, δηλαδή. Είναι πολύ δυνατό που τα ναι. Έτσι, γι' αυτό φέτος λέμε ότι μπορεί η παραμονή να είναι στις 7. Αν εξαιρέσει τους δύο, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, νομίζω ότι οι διαφορές ανάμεσα στους υπόλοιπους δεν είναι πολύ μεγάλες γενικότερα. Εντάξει, ναι. Υπάρχει λίγο ένα κλικ, δηλαδή κάποιες ομάδες είναι ένα κλικ πάνω ναι. από τις υπόλοιπες. Αλλά τώρα συγκεκριμένη η κατάσταση που είναι ο Άρης, υπάρχουν 6-7 ομάδες, 6 περίπου, έτσι, οι οποίες είναι στο, πάνω κάτω στο ίδιο καζάνι. Δηλαδή μπορεί σε δύο αγωνιστικές να αλλάξουν τα δεδομένα. Έτσι, το θέμα είναι άμα μπορείς ο Άρης να κάνει δύο νίκες εντός, γιατί έχει κάνει δύο νίκες που άλλες ομάδες που παλεύουν σε αυτή την κατάσταση δεν τις κάνουν. Έτσι, κερδίζει μες στο Λαύριο και μες στον Κολοσσό. Mm. Είναι σημαντικές οι νίκες. Έτσι, γιατί το Λαύριο μπορεί να είναι λίγο πιο πάνω, αλλά με μια νίκη, μια ήττα μπορεί ξαναβρεθεί και αυτό εγώ κάτω. Ο Κολοσσός είναι στην ίδια θέση με τον Άρη, οπότε και αυτοί ψάχνουν να βρουν εκτός έδρας. Ο Άρης πρέπει να κάνει εντός. Βέβαια έχει κάνει δύο ήττες, μία θα πω εγώ μάλλον, τον Χολαργό, που είναι άσχημη ήττα. Όπως και άσχημη ήττα μπορείς να πεις ότι, όχι μπορείς να πεις, είναι και του Πανιόνιου, γιατί ο Πανιόνιος εκείνη την περίοδο ήταν με 5 παίκτες, ενώ τώρα βλέπουμε ένα διαφορετικό Πανιόνιο, έτσι. Ναι, ναι. Είναι, δηλαδή, είναι αυτή η τριάδα παιχνιδιών, γιατί μετά έρχονται πάλι τα ντέρμπι. Mm-hmm. Ξεκινάει πάλι άλλη στη διαδικασία του ντέρμπι, που έχει για πάνω Παναθηναϊκό Ολυμπιακό εκτός, και μετά πιο μετά την ΑΕΚ, αλλά αυτά τα παιχνίδια μπορείς να κάνει ο Άρης 2-3, δύο νίκες. Το ιδανικό θα είναι βέβαια το 3-3, αλλά με 2-3 νομίζω ότι αλλάζει πάρα πολύ τα δεδομένα. Έτσι, και κάπως λίγο επέρχεται και μια ηρεμία. Όχι χαλάρωση, ηρεμία. Έτσι, γιατί με 4 νίκες δεν μπορείς να πεις ότι τελειώσαν όλα και είμαι χαλαρός. Απλά παίρνεις λίγο τα πάνω σου. Έτσι, αυτό ψάχνουν όλες τις ομάδες τώρα. Ψάχνουν να βρουν κάποιες νίκες μέσα στις συνέδρες τους. Μήπως μπορέσουν και ανατρέψουν λίγο την εικόνα τους. Ναι. Και βλέπεις ότι οι ομάδες που μπορούν κάνουν συνέχεια αλλαγές παιχτών. Έτσι, Κίμη πήρε παίχτες. Το Ρέθυμνο πήρε παίχτες. Ο Κολοσσός πήρε παίχτη. Το Λαύριο ανακοίνωσε πριν δύο μέρες, νομίζω, ή χθες παίχτη. Έτσι, όλες οι ομάδες κάνουν κινήσεις γιατί βλέπουν πόσο δύσκολο είναι το πρωτάθλημα το φετινό. Και αυτό είναι το μεγάλο μείον που λέγαμε το καλοκαίρι του Άρη. Δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Ναι. Είναι μεγάλο μείον αυτό για τον Άρη. Την ώρα που όλοι οι άλλοι, ακόμα και ο Πανιόνιος, ξεκίνησε με 5 παίκτες και αυτή τη στιγμή έχει μια οκτάδα παιχτών. Έτσι. Και έχει κάνει κάποιες νίκες. Έτσι. Αυτό δεν το έχει ο Άρης, δυστυχώς. Δηλαδή ο Άρης μπορεί να κάνει τώρα αυτή τη μεταγραφή. Εντάξει, οι Αμερικάνοι πέλων που έχουν μείνει, που μπορεί να πάρει ο Άρης, είναι Αμερικάνοι που δεν θα σου δώσουν κάτι παραπάνω. Είναι αλήθεια αυτό. Το έχουν μείνει δηλαδή στην αγορά. Οπότε, εντάξει, προχωράει και βλέπει ανάλογα τώρα πώς θα κυλήσει η κατάσταση μετά το παιχνίδι με τον ύφεστο, τι θα γίνει. Έτσι, αν έρθει η νίκη, σίγουρα τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Σε ατυχές αποτέλεσμα, νομίζω ότι θα πιστείτε και σε ακόμα περισσότερο να προσπαθείς να βρει λύσεις στο κομμάτι το θέμα του μπαν. Αλλά και εκεί δεν είναι εύκολο το μπαν. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά που απαιτούνται. Είναι πολλές επιδεπτώσεις και πολλά τα χρήματα. Έτσι, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ωραία, Σταμάτη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά του Σταμάτη Μουρυλή. Σας είπαμε νωρίτερα την ώρα που είχαμε το Σταμάτη στον αέρα. Έφτασε πριν από λίγο στην Θεσσαλονίκη ο Τολιόπουλος. Ανέβασε και η ΚΑΕ σχετική φωτογραφία στα social media με τον νεαρό γκάρι του αεροδρόμιο και τον general manager της ΚΑΕ. Λοιπόν, από αύριο θα μπει στις προπονήσεις ο παίχτης.
νέο πρόσωπο για τον Άριστα Μάσκη Κακής με τον Ήφεστο. Λογικά, αν όχι σήμερα, μέχρι αύριο το πρωί θα έχουμε και τις ανακοινώσεις. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο break και επιστρέφουμε για το τελικό κομμάτι της εκπομπής. Επιστρέψαμε Λίμπερο 107,4. All About Άρης On Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 για κανένα ταρτάκι ακόμα. Ανοίγω και τις τηλεφωνικές γραμμές. Όποιος έχει διάθεση να βγει, βγαίνει. 2-31-0-287-3-8. Για να τα πούμε κανένα δεκάλεπτο. Κρούση του Απόλλωνα Σμύρνης, ο Νασλίδη διαβάζω. Λοιπόν, ο Νασλίδης, ο οποίος ψάχνει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Αρκετές ομάδες είναι η αλήθεια. Κάτω από την 5η-6η θέση εκεί πέρα ενδιαφέρονται για τον 30χρονο επιθετικό. Και ο Απόλλωνας Σμύρνης που είναι σε φάση έτσι ανακατατάξεων και μεταγραφών για να κάνει την απέλπιδα προσπάθεια μπας και σώσει την κατηγορία. Έχει στο γαστρό του τον Θωμά Νασλίδη, όπως διαβάζουμε. Πάμε στον πρώτο φίλο όμως. Καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο. Χαίρετε. Έπρεπε να ανοίξετε πιο μπροστά γραμμένα. Να μιλήσουμε και με τον Χρήσανθο. Πήγαμε λίγο με τον μπάσκετ παραπάνω, γιατί είναι μέρες που απαιτούν να ασχοληθούμε και λίγο παραπάνω με τον μπάσκετ. Χάρηκα πάρα πολύ που είπε ο κύριος Μουρελής για τον Τολιόπουλο. Ναι, ναι. Είναι εδώ κιόλας. Έφτασε πριν λίγο. Ναι. Μπορείς να μου πεις, είναι άσος ή διάρρη? Άσος, άσος. Είναι playmaker. Άσος, ναι. Πήγαμε, παίξει τον άσο. Ξέρουμε το ύψος του. Τώρα περίμενα να το δω και θα σου πω. Συνέχισε εσύ και θα το ψάξω εγώ το βρω. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ καλή προσθήκη, γιατί στον Ολυμπιακό έπαιζε. 1,88 είναι. 1,88 κοντά στο 1,90. Καλά είναι. Καλά είναι, ναι. Γιατί ο Βεργίνης νομίζω ότι είναι εκτός τόπου και χρόνο. Νομίζω ότι με το Φλιόνι θα κάνει πολύ καλό δίδυμο. Και εγώ προσωπικά το λέω και το ξαναλέω ότι ο Άρης έχει καλούς παίκτες. Απλώς ο Αγγέλου δεν μπόρεσε να τους κάνει ομάδα και τώρα προσπαθεί ο νέος προπονητής να διορθώσει κάποια πράγματα τα οποία όμως είναι αρκετά δύσκολα. Στον Ολυμπιακό νομίζω έχει παιχνίδια που έχει παίξει. Βέβαια εντάξει, δεν περιμένουμε να παίξει Ευρωλίγκα ένας παίκτης που είναι νεαρός σε ηλικία από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει αυτούς τους τρομερούς Αμερικανούς, έτσι. Ναι. Και πιστεύω επίσης ότι εκτός από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό όλα τα άλλα παιχνίδια χτυπιούνται, παίζονται, γιατί δεν είναι οι υπόλοιπες ομάδες καλή το ιδιαίτερο. Και μία ακόμα ερώτηση λίγο για το ποδόσφαιρο. Είπατε για αριστερός μπακ, δεν ξέρουμε κάποιο όνομα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Δεν βγήκε κανένα όνομα. Χρήστο, όμως πιστεύω ότι ξέρει, αλλά τα κρύβει. Λες, λοιπόν. Το Χρήστο πιστεύω ότι ξέρει τα πάντα και τα δεκάλεπτα. Ας κλείσει και ας μην μάθουμε το όνομα ποτέ. Αλλά ας κλείσει και να έρθει ένας παίχτης. Μάθαμε για τον Αλφόνσο ότι είναι πολύ κοντά, αλλά για τα άλλα τα ονόματα δεν βγαίνουν ακόμα. Τέλος πάντων, εγώ είμαι αισιόδοξος και για τα δύο και τώρα με αυτή την είδηση με τον Τολιόπουλο είμαι πολύ έτσι ευχαριστημένος και στο μπάσκετ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Έχω μάλλον φιλοχρήστο τώρα. Παραμένουμε με ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο για κανένα 7 λεπτό ακόμα, 5 λεπτό, 7 λεπτό, 2-31-0, 2-87 και 3-8. Λοιπόν, είπαμε για τον Ασλίδη. Διαβάζουμε ότι ενδιαφέρεται για αυτόν ο Απόλλων Σμύρνης. Μπορεί και αύριο, δεν το αποκλείω, να έχουμε και κάτι μεταγραφικό. Σύντομα πιστεύω ότι θα γίνει η πρώτη κίνηση του Άρη μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Τώρα σε ποια θέση θα είναι, αυτό, γι' αυτό δεν μπορεί να είναι κανένα σίγουρος. Μπορεί να είναι το δεξιού μπακ, γιατί ο Αλφόνς αυτή τη στιγμή φαντάζεται να είναι πιο κοντά από οποιοδήποτε άλλο. Πλέον ο Άρης καίγεται και για στόπερ. Και σε αυτή την υπόθεση μπορεί μέσα στα επόμενα 24 ώρα να έχουμε εξελίξεις. Θα δούμε. Η λογική πάντως λέει ότι μέχρι Κυριακή Δευτέρα, όπως ανέφερε και η ενημέρωση της ΠΑΕ προ λίγων ημερών, θα γίνουν και οι πρώτες κινήσεις από την ομάδα. Στη σημερινή προπόνηση μπήκε και ο Μπάσα, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις από ποδοκνημική. Χθες σήμερα προπονήθηκε κανονικά ο Αλβανός μέσος. Ενώ ήταν αρχικά να έχουμε διπλή προπόνηση, οι παίχτες έκαναν μόνο το πρωί. Έκαναν και λίγο εξτρά από το πρωινό πρόγραμμα το πρωί. Και έτσι, επειδή είναι και οι καιρικές συνθήκες όπως είναι, δεν πήγανε το απόγευμα στο ρίσο. Ξανά αύριο προπόνηση για την ομάδα. Πάμε όμως στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλή χρονιά κύριε Παπαδόπουλε. Γεια σας κύριε Θανάση. Και έχουμε έναν ακόμα Χρήστο μου. Ωραία. Γεια σας κύριε Θανάση. Να είμαστε γεροί του. Να είμαστε γεροί. Να ξαναπούμε. Ναι. Καλή χρονιά. Ναι. Πώς τα βλέπουμε τα πράγματα? Σε ποιο κομμάτι? Στο άθλημα του ποδοσφαίρου, ας πούμε. Θα δούμε.
Να δούμε τι. Θα δούμε τι θα φέρουν οι επόμενες μέρες. Κάτι θα φέρουν. Το ελπίζω. Μήπως αυτός υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην φέρουν. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ κοντά στο να φέρουν τουλάχιστον ένα παίχτη αυτή τη στιγμή. Να. Να φέρουν 3-4 μέχρι τέλος του Γενάρη. Αυτό είναι το ιδανικό. Για μένα πρέπει μέχρι τις, 20 το πολύ του Γενάρη πρέπει να έχει τελειώσει. Πάντως το πρόβλημα, όπως έδειξε και στο μπάσκετ, δεν είναι. Ποιο? Προπονητικό, αλλά είναι αγωνιστικό. Έτσι ναι. Λέω εγώ. Ναι. Ότι είναι περισσότερο... πάντα ήμουν της άποψης στον καταμυρισμό ευθυνών, γιατί... Κάπου πρέπει να ρίξουμε ευθύνες και αυτό είναι μια νοοτροπία που έχουμε εμείς οι Έλληνες, ότι πάντα πρέπει να φταίει κάποιος, αφού πρέπει κάποτε, κάποια στιγμή πάντα να φταίει κάποιος για ό,τι γίνεται που δεν πάει καλά. Είναι αυτοί που παίζουν, μετά αυτοί που προπονούν, μετά αυτοί που είναι διευθυντάδες και πρόεδροι και μετά όλοι οι υπόλοιποι, όσοι απομένουν. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη, γιατί πολλοί κόσμος έχει ναι. την αντίθετη άποψη. Ναι. Τώρα τα παιδιά που θα φύγουν και τα παιδιά που θα μείνουν, να κάνω μια κρίση για το ένα το παιδί που έφυγε. Εάν κάποιος έχει μια άποψη για έναν παίκτη, αν είναι καλός ή κακός, από ό,τι καταλαβαίνω στα προηγμένα κράτη, στο υψηλό επίπεδο, καλός ποδοσφαιριστής είναι αυτός που έχει υψηλή τεχνική και ταχύτητα. Αυτά τα δύο. Λοιπόν, και σωματικά προσόντα. Το παλικάρι που έφυγε, τα σωματικά προσόντα τα είχε. Του έλειπαν τα άλλα δύο. Όσο καιρό αγωνίστηκε, του έλειπαν τα άλλα δύο. Δεν είναι δυνατόν να παίξει σε 7 παιχνίδια 8 και να έχει αποδώσει καλά μόνο σε ένα. Στο πρώτο. Και το... που ήταν θεωρητικά και το πιο δύσκολο για αυτόν. Άρα και το που έφυγε, συγγνώμη, το μοναστήρι να είναι καλά. Τώρα, ναι, γνώμη μου, έτσι. Ναι. Για τον Θωμά τον Ασλίδη, επειδή ήταν ο χαρακτήρας του, ήταν ένα παιδί των αποδυτηρίων, θεωρώ, θα μπορούσε να παραμείνει. Ναι. Δεν ήταν θέμα για το συγκεκριμένο παίχτη να είναι καλός. Χρειάζονται και παίχτες οι οποίοι, άμα δεν είναι καλοί, ας κάνουν κάτι άλλο. Όπως επί παραδείγματος χάρη, ο Γιώργος Οδελιζήσης, ο οποίος ξεκάθαρα πράγματα, το πρώτο του λάθος σαν αθλητής σε παιχνίδια που έπαιξε με την ομάδα μας ήταν στο μάτς με τον Πανετολικό, έτσι δεν το συζητάω, και όμως εκείνη την ημέρα έτυχε να το κάνει. Και... Εντάξει, δεν μπορεί να δέχεται πειρά. Είναι λάθος νοοτροπία. Μετά από 12-13 παιχνίδια πόσα έχει παίξει, ξέρω εγώ, και στο πρώτο παιχνίδι που κάνει λάθος να κατηγορείται. Όπως επίσης και ο τερματοφύλακας, ο οποίος, αν πούμε ότι με τον Απόλλων Αθηνών έκανε κάποια λαθάκια, και με τον Αντρόμητο που έγινε εκείνο που έγινε, κατά τα άλλα δεν ήταν η απόδοσή του τόσο κακή ώστε ο κόσμος να τον επικρίνει. Είναι όμως ιδίωμα ότι όταν κάτι δεν πάει καλά την ακούνε όλοι και εκεί τους παίρνει όλους η μπάλα και δυστυχώς στην Ελλάδα η ισοπαίδωση είναι ένα λαϊκό σπορ που δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Αλήθεια. Τώρα για το άθλημα με τα χέρια, ναι. Εκεί ο Θεός να βοηθήσει για να τελειώνουμε, να μιλήσει και ο επόμενος. Ωραία. Να είναι γερό το παιδί που ήρθε. Αυτά που έκανε με τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που θυμάμαι με την ομάδα μας στο Παλέντε Σπορ, ο τρόπος με τον οποίο αγωνίστηκε, δεν φοβότανε δηλαδή να σουτάρει. Κάτι που Δημητράκης ο Φλιώνης δυστυχώς φοβάται πολλές φορές. Θα περιμένουμε να δούμε την προσφορά και του συγκεκριμένου. Ωραία. Ας κάνουμε πέτρα την καρδιά μας την Κυριακή, πώς το λέει, και ας κοιτάξουμε να ρίξουμε τα ρέστα στο άθλημα με τα χέρια. Γιατί το έχουν ανάγκη. Γιατί πρόκειται για ρέστα. Να είσαι καλά και να πάμε στο τελευταίο.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Θανάση. Καλή συνέχεια. Πάμε στο τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, γεια σου, Νίκο Κώστας. Γεια σου, Κώστα. Ο Θανάσης ολόκληρο απολογισμό χρονιάς έκανε το φιλαράκι μου. Ας είναι καλά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα για το ποδόσφαιρο. Ναι. Ακούω στις διάφορες αριανές εκπομπές, ας πούμε, πολύ γρίνια από τον κόσμο. Εγώ θέλω να τους επιθυμίσω ότι το καλοκαίρι η ίδια γρίνια υπήρχε. Μέχρι 27 του μηνός, του Ιουλίου, που ξεκίνησαν τον μπαράζ των μεταγραφών, άρχισαν μετά όλοι και πανηγύριζαν. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Και η γκρίνια για τον Πλατέλα τότε. Ναι, αλλά κανένας δεν έλεγε ότι πήραμε τον Ντικινή. Που ο Ντικινή ήταν η μοναδική μεταγραφή που είχαμε κάνει μέχρι τότε. Και ο Ναζλίδης. Ναι, ο Νασλίδης δεύτερος ήρθε. Πρώτος ήρθε ο Ντικινή. Πρώτος και είχε μετά... κλείσει ο άλλος πάντως, εντάξει, όπως και να έχει, ναι. Ναι, αλλά επίσημα ανακοινώθηκε πρώτο ο Ντικινή. Πρώτο ο Ντικινή, ναι. Ναι, και μετά ο Νασλίδης. Αλλά ο κόσμος γρίνιαζε μέχρι 27 Ιουλίου ότι δεν γίνονται μεταγραφές, το ένα, ναι. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Αλλά νομίζω θα γίνει τον παράζ των μεταγραφών και όλοι θα μπουν στη θέση τους και θα ηρεμήσουμε. Λοιπόν, για τον μπάσκετ τώρα. Για τον Τολιόπουλο, γιατί το γνωρίζω εγώ, παρακολουθώ πολύ τα εφηβικά και τα από μικρές κατηγορίες, ας πούμε, γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, ο Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στη θέση του. Yeah. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι απλώς ταλέντο, εντάξει. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να σηκώσει το βάρο μιας ομάδας που είναι ο Άρης. Ο Άρης στην παρούσα φάση χρειαζόταν ένα playmaker να κουβαλήσει τον Άρη στην πλάτη του. Να σου πω τώρα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Όπως ξέρω, ας πούμε, εγώ όπως τα έχω δει του Τολιόπουλου. Ο Τολιόπουλος είναι πολύ καλός επιθετικός παίκτης. Δηλαδή και βλέπει καλάθι και παίζει τον pick and roll και βοηθάει πολύ τους συμπαίκτες του. Αλλά έχει φοβερά προβλήματα στην άμυνα. Εκεί υστερεί πάρα πολύ. Και προσπαθούν όλοι οι αντίπαλοι του, που έβλεπα δηλαδή στις μικρές κατηγορίες, να το παίξουν με mismatch. Δηλαδή, να τον βάζουν δηλαδή προς το καλάθι για να έχουν την... Ξέραν ότι δεν ήταν καλός αμυντικός παίκτης, για να μπορούν, ας πούμε, να έχουν το πρώτο λόγο στην επίθεση. Εκεί είναι το πρόβλημα του Τολιόπουλου. Κατά τα άλλα, πιστεύω θα βοηθήσει το παιδί. Είναι καλός παίκτης, αλλά δεν νομίζω ότι στον Άρη αυτή τη στιγμή θα δώσει τις τόσες πολλές λύσεις ο Τολιόπουλος. Δεν είναι δηλαδή αυτός που θα αλλάξει το ρου της ομάδος. Το ρου της ομάδος το αλλάξει η ψυχολογία της ομάδος. Ναι. Το βασικότερο και η βελτίωση των παικτών. Τώρα όσο για τον κόσμο, ο κόσμος θα είναι κύριε παιδιά. Τώρα μην καθόμαστε και αναλώνουμε, ας πούμε, τη συζήτηση συνέχεια για τον κόσμο και τον κόσμο. Ο κόσμος εκεί θα είναι. Λοιπόν, καλό κλείσιμο εκπομπής. Να είσαι καλά, Κώστα, να είσαι καλά. Λοιπόν. Κάπως έτσι κλείνουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ τα άλλα τερέγκο που ήταν μαζί μας. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, Πασαλίδη 15 στην Καλαμαριά και Παύλου Μελά 36 στο κέντρο της πόλης και alterengofashion.gr. Πλήρης ανδρική ένδυση. Ευχαριστούμε τον Mr. Gold, κορυφαία πίτσα της Θεσσαλονίκης Delivery 62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι και με το βράδυ και φυσικά Γιαννόπουλος Service. Καλείτε το 2310-759-933 και έρχεται ο Γιαννόπουλος με το κινητό συνεργείο 24 ώρες 24 και βάζει μπρος το φορτηγό σας. Ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιού και τα λέμε και πάλι αύριο με τη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας λίγο μετά τις 5.